Αλεξανδρίου Μελάθρου, το οποίο δεν έχει μαζέψει απόψε αρκετό κόσμο. Τόσο το εργάσιμο της ημέρας, όσο και οι τρεις διαδοχικές ήττες του Άρη, προφανώς έχουν παγώσει κάπως τους φιλάθλους της ομάδας. Εδώ είναι και συνθέσεις. Ο Άρης με Κάσελ, Σιγάλα, Ορφανό, Ματαλόν, Μπρούερ, Χαριτόπουλο, Σμακόπουλο, Βίλκινσον, Πάντιους, Πέτροβιτς, Στακ και Κουλ. Γίνεται εύκολα κατανοητό πως λείπει από τη διάθεση του Ηλία Ζούρου ο Σάββας Καμπερίδης, ο οποίος πονά σε ένα παλιό διάθεμά του. Εδώ και οι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Κωνσταντίν Παπάζοφ, coach της Academic, Jones, Smith, Wicks, Στεφάνοφ, Ναϊντένοφ, Τσεκόφσκι, Νταβίτοφ, Λίλοφ, Κωστόφ, Σιμών, Σάιμον, ο Αμερικανός, Μλαντένοφ και Στόικοφ. Η Academic που έχει 4 Αμερικανούς στο ρόστερ της και προϋπολογισμό που αγγίζει τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ, όπως τουλάχιστον μας έλεγε ο Κωνσταντίν Παπάζοφ πριν από λίγο. Μπράβο. Στοιχείο ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και για την δυναμικότητά της. Και για την προσπάθεια που κάνουν για τη διάκριση στο ULECAP για ένα τέτοιο ποσό. Δεν θέλεις μόνο τη διάκριση στο βουλγαρικό πρωτάθλημα, θα θέλεις και τη διάκρισή σου σε διεθνές επίπεδο. Η Academic που προηγείται τους άλλους στο βουλγαρικό πρωτάθλημα ήδη τη σε 9 αγώνες και ενώ βλέπουμε εμείς τους 5 πρώτους για τον Ηλία Ζούρο, Κάσελ, Σιγάλας, Βίλκινσον, Πάντιους και Στακ, ενώ για την Academic, Jones, Wicks, Στόικοφ, Τσεκόφσκι και Σάιμον. Διαιτητές της συνάντησης ο Ιταλός Παύλο Ταουρίνιο, ο Πολωνός Γιακούμπ Ζαμόφσκι και ο Κροάτης Σίνισα Χέρτζεκ, ενώ ακούτε και τους περίπου 100 Βουλγαρούς οι οποίοι βρίσκονται ακριβώς πίσω από τα δημοσιογραφικά θεωρία, έκαναν το ταξίδι μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να δουν την αγαπημένη της ομάδα να αγωνίζεται στο Αλεξάνδριο. Τα πάντα έτοιμα, ο Ταουρίνιο στο τζάμπολ και η πρώτη επίθεση για τον Άρη με τον Τέρελ Κάσελ. Ο Κόρεϊ Μπρούερ είναι στον πάγκο. Πάντιους μετράει το καλάθι, όπως δείχνει ο Πολωνός Ζαμόσκι. 2-0 για τον Άρη. Το πρώτο γρήγορο καλάθι. Άρης ο οποίος θα προσπαθήσει να πιέσει την άμυνα και να τρέξει τον ευθυνδιασμό μέσα στην έδρα του. Βλέπουμε εδώ και το τελικό σκορ ανάμεσα στον Βέτσπιλς και την Άλμπα, 88-78. Μεγάλη νίκη για τους Λετωνούς, οι οποίοι παραμένουν ζωντανοί στο κυνήγι της πρόκρισης. Να και το πρώτο καλάθι για τους Βούλγαρους με τον Τόντορ Στόικοφ. Θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε σε αρκετές φάσεις, καθώς είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων της Academic. Πάντιους. Θα χάσει την μπάλα ο Ρώσος. Και στον ευνηδιασμό Academic θα πιάσει στον ύπνο τον Άρη με τον Kenyan Wicks. 2-4 μπροστά η Academic. Ξαναβλέπουμε το εύκολο τελικά lay-up του Αμερικανού. Κάσελ θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, έστω και αν μπροστά του ορθώθηκε το σώμα του David Simon, ο οποίος θα αντιμετωπίζει τον κόσμο από τα 208 εκατοστά. Βλέπουμε το τελείωμα της φάσης από τον Τέρελ Κάσελ, ο οποίος αρέσκεται να λέει ότι βοηθάει στο σκοράρισμα όταν χρειάζεται η ομάδα. Στόικος. Με αντίπαλο τον Σιγάλα, τον κατά τεκμήριο καλύτερο αμυντικό παίκτη της ομάδας του Άρη. Πάνω στο Σάιμον, ο Στακ, καλή άμυνα και νέα επίθεση για τον Άρη. Σιγάλας. Θα αναζητήσει τον Τέρελ Κάσελ. Και νέο καλάθι από τον Αμερικανό, ο οποίος με αντίπαλο τον Λαμόν Τζόνς έχει καταφέρει σε δύο διαδοχικές φάσεις να του ξεφύγει και να σκοράρει. Ο Άρης μπροστά με 6-4. Νομίζω ότι είναι εμφανές ότι αφήνουν τον Κάσελ να παίξει ένας εναντίον ενός. Πράγμα μέχρι στιγμής το έχει καταφέρει. Γιατί η βοήθεια που βγαίνει από πίσω του ψηλού παίχτη δεν έχει αποτέλεσμα. Δεύτερη καλή άμυνα από τον Άρη και νέα επίθεση. Πάντιους στο σλάλομ και το αριστερό lay-up. Άλλαξε χέρι ο Ρώσος στο δεύτερο βήμα. Ο Άρης μπροστά με 8-4. Νομίζω πως έλειψε μετά την οικογενειακή περιπέτεια, τις πολύ δύσκολες ώρες που πέρασε ο Ρώσος από τον Ηλία Ζούρα αλλά και τους συμπαίκτες του. Να εδώ και καλή άμυνα από τον Πάντιους. Στα λεπτά και 38 δευτερόλεπτα ακόμη. Εδώ είναι και ο Ηλίας Ζούρος, τον
γνωρίζετε ότι το αποψινό παιχνίδι είναι αρκετά δύσκολο. Ο Άρης που μέχρι στιγμής έχει το απόλυτο, 4 στις 4 προσπάθειες 2 πόντων, 2 στα 5 αντίθετα για την Academic. Ο Jones θα πάει σε τρίποντο, χωρίς ισορροπία όμως, και θα το χάσει, Κάσιλ. Εξαιρετική ασίστ ο Ράιαν Στακ, ο οποίος όμως κάνει το καλάθι. Υπερβολική σιγουριά. Καμία φορά βλάπτει. Jones, παραλίγο το λάθος, Στόικοφ. Το φάουλ από τον Γιώργο Σιγκάλα και βέβαια δικαίωμα για τρεις βολές στον Τόντορ Στόικοφ, το μεγάλο επιθετικό όπλο της Academic. Στο ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου είναι μαζί μας ο Βασίλης Βλαχόπουλος στον πάγκο του Άρη, αλλά και ο Νίκος Καραγιώργης στον πάγκο της Academic. Νίκο, τις ευχές μας για την ονομαστική σου εορτή και βέβαια τα πρώτα στοιχεία από τον πάγκο της Academic Sofia's. Καλησπέρα σας και από μένα. Δεν έχει σταματήσει να φωνάζει και να μιλάει στους συνεργάτες του Κωνσταντίν Παπάζοφ, τεχνικός της Academic Sofia's. Από αυτό που μπορούμε να καταλάβουν είναι ότι ζητάει από τους παίκτες του να κάνουν σκρίν ώστε να ξεμαρκαριστεί και να απελευθερωθεί από το μαρκάρισμα του Σιγκάλα. Ο Τούτορ Στόικοφ, ο οποίος μαζί με τους Αμερικανούς που διαθέτει η βουλγαρική ομάδα, είναι η δύναμη πυρός της. Στόικοφ, ο οποίος στο περσινό Ουλεπκάπ ήταν ο κορυφαίος σκόρερ όλης της διοργάνωσης, σκοράροντας 23,9 πόντους μέσω όρο. Εδώ ευστοχή σε 2 από τις 3 βολές, ακούμε και τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Όλα καλά πήγαν για τον Ιζιαλιαζούρο, αν εξαιρεθεί το χαμένο lay-up από τον Ρέιαν Στακ και το φάουλ του Γιώργου Σιγκάρα. Δεν έχει παράπονα από τους παίκτες. Αυτό που ζητάει είναι να πιέσουν περισσότερο τον Λαμόν Τζόνς και να δώσουν βοήθεια στον Κάσο. Τσεκόφσκι. Σκοπιανός δεν μπόρεσε να εκδηλώσει επίθεση, ούτως ή άλλως είναι ένα βαρύ forward. Είναι λογικό να μην έχει την καλύτερη τρίπλα στο 20. Να τη βάλω το Σιγκάλα. Αυτό το match-up έχει μεγάλη σημασία και μεγάλο ενδιαφέρον. Με καλή άμυνα του Σιγκάλα δίνει την μπάλα από πλάγια στην Academic, αλλά μόλις 5 δευτερόλεπτα για εκδήλωση επίθεσης. Από πλάγια ο Κίνεν Weeks. Θα σηκωθεί και για 3. Άστοχος ο Αμερικανός. Το rebound τελικά από τον Πάντιους, ο οποίος πάλεψε εκεί πεισματικά και πήρε την μπάλα. Σιγάλας για τον Mike Wilkinson. Και ο Κάσιλ για άλλη μια φορά στο low post θα δώσει τελικά την ασίστ στον Wilkinson και καλάθι. 16 μπροστά ο Άρης, και ενώ συμπληρώνουμε 4 λεπτά στο παιχνίδι. Αυτό είναι το πρώτο καλάθι του Αμερικανού. Jones για τον Τσεκόφσκι και αυτός για τον Kenyan Weeks. Στόικοφ, Τσεκόφσκι από τα 7,5 μέτρα θα σουτάρει, δίχως αποτέλεσμα όμως. Και βέβαια λογικά της ανασχεδίου Παπάζοφ, ο Σιγκάλας και αυτός από πολύ μακριά. Άστοχος ο Γιώργος Σιγκάλας. Η Academic και άλλη μια φορά στον εφηδιασμό. Και τελικά το κάρφωμα από τον David Simon, ο οποίος φτάνει στους 4 πόντους, έστω και αν ο Τσεκόφσκι δεν τα κατάφερε αρχικά. Ξαναβλέπουμε τη φάση με τον Σκοπιανό να δέχεται το στόπ από τον Wilkinson, αλλά σαν τρέιλερ ήρθε ο David Simon και κάρφωσε. Η Academic βρίσκεται και πάλι στον εφηδιασμό. Ξεδιπλώνει εξαιρετικά τον εφηδιασμό και σοφαρίζει σε 10-10 με το κάρφωμα του Στόικοφ. Εκείνο που πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ, Γιάννη, είναι οι αργές επιστροφές στην άμυνα των παιχτών του Άρη. Όταν χάνεται η μπάλα δεν υπάρχει ισορροπία στην άμυνα και καμία βοήθεια στα γκάρ, έτσι ούτως ώστε να καλύψουν τους εφηδιασμούς της Academic. Ίσως γι' αυτό να μπαίνει αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο και ο Corey Brewer για τον Άρη. Στη θέση του Terrell Castle, ενώ και ο Brian Smith μπαίνει στη θέση του Weeks στην πεντάδα της Academic. Σιγκάλας προσπάθησε να βγάλει την ασίστ στον Πάντιους, αλλά οι παίκτες της Academic κατάλαβαν την πρόθεση του Έλληνα forward. Πάντιους στο επιθετικό φάουλ, καθαρό, πάνω στον Brian Smith. Έσπρωξε με το αριστερό χέρι ο Πάντιους. Ξαναβλέπουμε την φάση. Πραγματικά η παράβαση είναι καθαρή. Στην πεντάδα του Άρη και ο Αντώνης Ασημακόπουλος στη θέση του Πάντιους, στη θέση του Σιγκάλα τελικά.
Βασίλη Βλαχόπουλε, ποιοι είναι οι στόχοι του Ηλία Ζούρου, καθώς έκανε δύο γρήγορες αλλαγές? Δεν νομίζω ότι είναι θέμα στόχων, είναι περισσότερο θέμα επιλογών, με την έννοια ότι έγιναν κάποια λάθη σε ό,τι αφορά τα συστήματα, τα οποία εκνεύρισαν τον Έλληνα τεχνικό. Όπως πήγαινε πολύ λίγο, προσπάθησε να περάσει την μπάλα από κάτω και έγινε την βγάλε έξω και όπως η Γάλα. Ο Αντώνης Σιμακόπουλος είναι μια επιλογή. Ούτως ή άλλως είδαμε και τα λάθη, ο Άρης έχει φτάσει στα 4 μέχρι στιγμής, πολύ γρήγορα. Ποσοστό το οποίο βλάπτει ιδιαίτερα στο σκορ, έχει αντίκτυπο. Το φάουλ είναι από τον Στόικο πάνω στο Wilkinson, δικαίωμα για δύο βολές στον Αμερικανό του Άρη. Ξανά πήρε μπάλα, πήρε και χέρι ο Στόικο. Δύο βολές για τον Μάικ Wilkinson. Στοχίσει στην πρώτη. Η αλήθεια είναι ότι ο Αμερικανός στάρει γύρω στο 50% στο Ulev Cup στις προσωπικές. Βασίλη, σας ακούμε. Η εντολή στον Αντώνη Σιμακόπουλο είναι να κάνει φάουλ και να μην επιτρέψει να γίνει άλλος εμφυδιασμός στους Βούλγαρους. Αν βέβαια πάει να γίνει εμφυδιασμός για τους Βούλγαρους, γιατί έχουν ήδη τρεις εμφυδιασμούς. Ο Wilkinson αστόχησε και στις δύο ελεύθερες βολές. Το 10-10 παραμένει. 4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα ακόμη για το πρώτο δεκάλεπτο. Jones βγάζει για τον Στόικο. Τώρα Τσεκόφσκι για τον Μπράιαν Σμιθ. Εξαιρετική κίνηση, αλλά το στόπ από τον Αντώνη Σιμακόπουλο. Το κλέψουμε από τον Σμιθ, της ματάρης ο Αμερικανός. Θα βάλει και το καλάθι. Η Academic μπροστά με 10-12. Με τους παίκτες του Άρη να προσπαθούν στην άμυνα, αλλά να μην τα καταφέρνουν μέχρι στιγμής. Νέο λάθος από τον Πάντιους, αλλά τελικά 9-24 δευτερόλεπτα για τον Άρη, καθώς ο Μπράιαν Σμιθ σταμάτησε την μπάλα με το πόδι. Το πρόβλημα του Άρη, πιστεύω, για αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση στην επίθεση και κάπου δεν είναι ξεκαθαρισμένη και η ρόλη των παιχτών. Βλέπουμε ότι όλοι προσπαθούν να παίξουν στις ίδιες θέσεις. Και φυσικά η αδυναμία τους και στην άμυνα, η οποία φέρνει τα καλάθια ή τα φάουλα ο πλευράς Άρη και κερδισμένα για την Ακαδημία. Είδαμε ακόμη ένα εμφυδιασμό, αργή επιστροφή των παιχτών του Άρη. Και φάουλ του Πάντιους πάνω στον Λαμόν Τζόουνς. Ξαναβλέπουμε εδώ, τουλάχιστον αυτό είδαν οι διαιτητές και πιο συγκεκριμένα ο Σίνης Αχέρτζεκ, ο τρίτος διαιτητής συνάντησης από την πράτηρα. Από πλάγια η μπάλα για την Ακαδημία. Λαμόν Τζόουνς δίνει την ασίστ στον Σάιμον. Και το φάουλ από τον Ryan Stack, δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον David Simon. Αυτή είναι η πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη, έρχεται απευθείας από κολέγιο, όπως βέβαια και ο Mike Wilkinson. Ξανά είδαμε την φάση και η αλλαγή με τον Γιώργο Σιγάλα στην θέση του Νικολάη Πάντιους. Ο Ηλίας Ζούρος προσπαθεί να βρει το καλύτερο σχήμα. Και ίσως ο Πάντιος να μην έχει συνέλθει ακόμη για την περιπέτεια που είχε. Πάντως διαφέρει πολύ από τον Πάντιους που είναι συνηθίσει να βλέπουμε και στην άμυνα και στην επίθεση. Ο Ράιαν Στακ έδειξε μακριά μετά την δεύτερη αποτυχημένη βολή του Σάιμον. Το σκόρ στο 13-10 υπέρ της Academic. Και τώρα ο Corey Brewer σε ρόλο οργανωτή. Wilkinson με αντίπαλο τον Σάιμον, θα τα καταφέρει ο Αμερικανός. 12-13. Το Wilkinson, ο οποίος από τα 3-4 μέτρα έχει πολύ καλό σου. Γενικώς είναι θετικός σε όλα τα παιχνίδια του Άρη. Είναι θετικός και στην άμυνα και στην επίθεση. Νομίζω ότι αυτό που μπορεί προσπαθεί και το παίζει πάρα πολύ καλά. Σμιθ για τρεις, εύστοχος, 12-16 μπροστά η Academic. 2-40 για την πρώτη περίοδο με τον Μπράιαν Σμιθ, τον οποίο ακολουθεί μια αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία. Προσπαθεί να απαντήσει ο Μπρούερ χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μπράιαν Σμιθ που παρέα με τον Πρίστ Λότερντέιλ άφησαν στα κρύα του λουτρού πέρυσι στην Academic, αλλά έχουμε και το νέο τρίποντα από τον Στόικο. Τον αφήσαν ελεύθερο τον σουτέρ της Academic και βέβαια αυτούς τους τιμώρησε. 12-19 μπροστά η Academic. Γρήγορο time out, σε λίγο και πάλι μαζί. Σε
Μιχάλης στο Αλεξάνδριο. Η Academic προηγείται με 12-19, 2 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Και βέβαια ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτούν οι οδηγίες του Λία Ζούρου, ο οποίος είδε την ομάδα του να χάνει πολύ γρήγορα μια έστω και μικρή διαφορά που είχε και πλέον να βρίσκεται πίσω με 7 πόντους. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Θα έλεγα ότι προσπάθησε περισσότερο να μπει στο μυαλό των παιχτών του και να τους δώσει να καταλάβουν ότι πρέπει να παίξουν με περισσότερη δύναμη. Από εκεί πέρα επιθετικά θέλει να παίξει με τον Μάικ Μίλτσον και ζήτησε αμυντικά να μην επιτρέπουν τα πολλά τα περάσματα από τους Βουλγαρούς. Σιγάλας για τον Wilkinson. Ο Αμερικανός δεν θα τα καταφέρει. Το αμυντικό ριμπάουντ από τον Τσεκόφσκι. Ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Από τις αντιδράσεις του Κωνσταντίν Παπάζοφ γίνεται αντιληπτό ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την προσπάθεια της ομάδας του τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Αυτό που φρόντισε να επαναλάβει στη διάρκεια του τελευταίου time-out στους παίκτες ήταν ότι θα πρέπει να τρέξουν όποτε ζουν δυνατότητα συνδυασμού, κάτι που το έχουν καταφέρει αρκετές φορές μέχρι τώρα, αλλά και να πασάρουν την μπάλα μέσα στη ρακέτα τόσο στον Σάιμον όσο και στον Τσεκόφσκι. Κόρεϊ Μπρούερ κινήθηκε έξυπνα απέναντι στον Τσεκόφσκι και πήρε το φάουλ. Αυτό είναι όμως μόλις το δεύτερο των Βουλγάρων, οι οποίοι έχουν ως αξιοσημείωτο σημείο το μόλις ένα λάθος που έχουν κάνει μέχρι και αυτό το σημείο, ένα λεπτό και 41 δευτερά ακόμη για την πρώτη περίοδο. Και ενώ ο Αλεξάνδερ Κούλ πήρε τη θέση του Wilkinson. Και ο Μλαντένοφ του Ντέιβιτ Σάιμον. Στακ. Απειλήσε για τρεις. Έβαλε ψηλό και βαρύ πεντάρι και ο Βουλγάρος. Ασφαλώς απάντησε στην αλλαγή του Ηλία Ζούρου. Ο Ράιαν Στακ μείωσε σε 14-19, αλλά το ζητούμενο για τον Ράιαν είναι καλή άμυνα. Κάτι το οποίο καταφέρνει στην προκειμένη περίπτωση και τώρα Κόρεϊ Μπρούερ θα τρέξει απέναντι πάντως σε μια οργανωμένη βουλγαρική άμυνα. Βάλανε και πάλι για τους παίκτες του Ζούρου. Οι οποίοι έχασαν ένα παιχνίδι που θα μπορούσαν να το χτυπήσουν στο ελληνικό το Σάββατο, κοντά στον Πανιόνιο. Νέο σούτ από τον Ράιαν Στακ, αυτή τη φορά στο χώρο. Γρήγορες οι επιθέσεις των παιχτών του Άρη, βεβαιασμένες. Νομίζω ότι θέλει περισσότερο γύρισμα την μπάλα και περισσότερη ισορροπία στις επιθέσεις από όλους τους παίκτες. Δεν χρειάζονται να βιάζονται, δεν τελειώνει τίποτα. Οπότε κακώς γίνονται επιθέσεις στα 5 και 7 δευτερόλεπτα. Είναι πολύ άσχημο. Ίσως δείγμα και του άγχους που ίσως να υπάρχει στους παίκτες του Άρη. Άγχος γιατί να υπάρχουν, νομίζω ότι υπάρχει άγχος. Παίζουν στο σπίτι τους. Είναι μια ομάδα η οποία είναι στις δυνατότητες να την κερδίσουν. Από εκεί στο γιατί να υπάρχει άγχος. Το τρίποδο ήταν άστοχο από τον Γιώργο Σιγάλα. 36 δευτερόλεπτα ακόμη για την πρώτη περίοδο και time out ο Κωνσταντίν Παπάζοφ. Πηγαίνουμε σε διαφημίσεις, ένα λεπτό και πάλι μαζί. Βρίσκει λύσεις ούτε σε επίθεση ούτε σε άμυνα μέχρι στιγμής, σε αυτή την πρώτη περίοδο. Αντίθετα, η Academic όταν βρήκε το περιθώριο για να τρέξει τον εφηδιασμό, αλλά και να στάρει χωρίς αντίπαλο από την περιφέρεια, βρήκε τις λύσεις για να προηγηθεί. Βλέπουμε εδώ και τους πόντους. Με τον Στόικοφ να έχει φτάσει στους 9 μέχρι στιγμής. Ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Αφού έδειξε το σύστημα που θα ακολουθήσει η ομάδα σε αυτή την επίθεση, ο Κωνσταντίν Παπάζοφ ζήτησε από τους παίκτες του και τους έδειξε καταρχήν το ταπλό. Για καθώς η ομάδα η Βουλγαρική έχει μόλις 2 φάουλ ομαδικά ως τώρα και λέει ότι θα προσπαθήσουμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό κάνοντας φάουλ, όμως όχι πάνω στο σιούτ. Το τρίποδο εύστοχο 14-22 από τον Λαμόν Τζόουνς αυτή τη φορά. Οι Βούλγαροι σουτάρουν με 3 στα 7, ποσοστό 43% μέχρι στιγμής και βέβαια θα ακολουθούν και την οδηγία του προπονητή τους. Το φάουλ του Τζόουνς πάνω στον Κάσελ. Δεν έχει φάουλ, δεν έχει βολές, έκοψε την επίθεση του Άρη, παίρνουν την μπάλα απ' έξω, μένουν 8,5 δευτερόλεπτα. Μέχρι να ξαναοργανωθεί η επίθεση του Άρη, είναι υπέρ τους. Οι Βούλγαροι οι οποίοι έχουν να δώσουν ακόμη ένα φάουλ, έχουν μόλις 3 στην πρώτη περίοδο. Από Βλάγιος Σιγάλας για τον Κάσελ. Ίσως και γι' αυτό έβαλε μέσα τον Στεφάνοφ, και το νούμερο 7. Τον νεαρό, τον Ρίστε Στεφάνοφ. Για να κάνει το φάουλ. Ακριβώς. Και μάλιστα απέσυρε τον Λαμόντ Τζόουνς για να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα μελλοντικά στο παιχνίδι. Και νέα αλλαγή με την είσοδο του Μπόικο Μλαντένοφ αντί του Στόικοφ. Από Βλάγια και πάλι ο Γιώργος Σιγάλας. Για τον Αλεξάνδερ Κούλ θα σηκωθεί. Έρμπολ όμως από τον Κουλ.
Αυτό είναι και το σκορ του. Όχι, βιαστήκαμε, αλλά πετυχαίνει το απίθανο καλάθι ο Κίνεν Βουίξ, ο οποίος και βέβαια φάνηκε να είναι μέσα στον χρόνο, πέταξε την μπάλα πίσω από την σέντρα. Για να δούμε, έχουμε και το χρονόμετρο στην οθόνη μας, πραγματικά 6-10 πριν την ολοκλήρωση της περίοδου, πέταξε την μπάλα από τα... πόσα μέτρα μπορεί να είναι αυτά. Το καλάθι βέβαια εύστοχο, 14-25 μπροστά η Academic. Και βέβαια ο Άρης θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ περισσότερο και να τα καταφέρει στη συνέχεια του αγώνα. Σύντομη διακοπή, σε λίγο και πάλι μαζί για το δεύτερο δεκάλεπτο. Και βέβαια αφού ξαναδούμε αυτό το απίστευτο καλάθι του Kenyan Weeks. Στο Αλεξάνδριο η Academic προηγείται με 25-14 μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Έχοντας ένα μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Τόρο Στόικοφ, με 9 πόντους, αλλά τον Kenyan Weeks να κλέβει την παράσταση με το highlight του αγώνα μέχρι στιγμής. Ξαναβλέπουμε με ποιον τρόπο ολοκλήρωσε η Academic την πρώτη περίοδο. Βλέπετε τον Γιώργο Σιγάλα να πηγαίνει προς τον πάγκο του Άρη. Δεν πίστευε κανείς ότι η μπάλα θα καταλήξει στο διχτάκι των κιτρίνων. Και όμως ο Kenyan Weeks είχε την... και την τύχη θα πω εγώ, γιατί ένα τέτοιο σου θέλει και τύχη ασφαλώς. Σίγουρα. Πάνω απ' όλα τύχη. Και ενώ ήταν τα πάντα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο, υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ο ένας διαιτητής αντιμετωπίζει, έπαθε μια θλάση στο... βλέπουμε τώρα που επιστρέφει στο γήπεδο, έπαθε μια θλάση και πήγε στο διατρίτσιο ώστε να δοθούν κάποιο μασάζ ώστε να επιστρέψει, να δούμε αν μπορεί να αγωνιστεί. Είναι ο Σίνης Αχέρτζεκ, ο Κράτης. Και αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες, το βλέπουμε εδώ. Τον είδαμε για λίγο τον Κροάτη. Βλέπουμε εδώ και τα συγκεντρωτικά στατιστικά του πρώτου δεκαλέπτου. Με τον Άρη να είναι στα 4 λάθη, από εκεί πέρα 0 στα 3 τρίποντα και 7 στα 13 δίποντα. Οι Βούλγαροι αντίθετα έχουν 5 στα 11 σούτ 2 πόντων και 4 στα 8 τρίποντα. Έχουν και την πρώτη επίθεση της δεύτερης περίοδου. Μλαντένοφ με αντίπαλο τον Κουλ. Jones για τον Weeks. Το κλέψιμο από τον Πάντιους, ο Άρης θα προσπαθήσει να πιέσει την άμυνα και να τρέξει στον εφνιδιασμό, κάτι που δεν κατάφερε στην πρώτη περίοδο. Πάντιους σηκώνεται για τρεις. Εύστοχος ο Ρώσος. 17-25. Αυτά τα μακρινά σου του Πάντιους είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι από το παιχνίδι του Άρη. Ακούμε και τον Νίκο Καραγιώργη. Ο Παπάζοφ έχει ταυτόχρονα στην πεντάδα τον Σμιθ, τον Weeks αλλά και τον Στόικοφ. Είναι φανερό ότι είναι απειλής με το μακρινό σου τη Academic. Και βέβαια ο Μπράιαν Σμιθ βρίσκει τρόπο και χώρο στην άμυνα του Άρη για να εκτελέσει και αυτός από τα 6-25. 17-28. Ζώνη. Στο σύν 11 η Academic. Και πλέον σε ζώνη. Κουλ. Βήματα. Τα οποία χρεώνει ο Ζαμόσκι, ο Πολωνός του Λευκορώσου. Και νέα αλλαγή από τον Ηλία Ζούρο, ο Κόρεϊ Μπρούερ. Θέση του Αλεξάνδερ Κουλ και βέβαια πήγε να ξεκινήσει το παιχνίδι ο Πάολο Τουρίνιο, ωστόσο ο πρώτος διαιτητής του αγώνα λέει πως είναι δικό του λάθος καθώς έδωσε την μπάλα για να συνεχιστεί το παιχνίδι πριν να βγει ο παίκτης του Άρη και βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση τεχνικής ποινής για τον πάγκο της ομάδας. Εντάξει, λογικό, έβαλε δεύτερο γκάρ μέσα και σουτέρ. Έβγαλε το κουλ έξω για να μην πέσει με δύο ψηλούς. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει την άμυνα ζώνη στην ομάδα της Academic. Weeks και αυτός για δύο αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. 17-31 με τον Weeks, ο οποίος για ένα φεγγάρι είχε περάσει και από τον Ιωνικό. Όπως πολύ σωστά μας διορθώνει ο Νίκος Καραγιώργης, 17-30 το σκορ, καθώς το σουτ χρεώθηκε για 2 και όχι για 3. Κάσελ, η ζώνη συνεχίζεται από την πλευρά της Academic. Πάντιους θα πάρει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Να Νικολάη Πάντιους που προσπαθεί να πάρει πάνω του το παιχνίδι του Άρη και να αφυπνίσει τους υπέκτες του. Είναι μια πολύτιμη μονάδα για τον Άρη και επιθετικά, αλλά νομίζω ότι
εντάξει, και ο Άρης δεν είναι εικόνα αυτή της ομάδας που παρουσιάζει. Ίσως στη διάρκεια να βρει τον εαυτό του και να τρέξει λίγο παραπάνω, να πιέσει λίγο παραπάνω στην άμυνα, έτσι ώστε να μπορέσει λίγο να ακολουθήσει ίσως και να περάσει και στο σκορ. Ακούμε και τον Βασίλη Λαχοπούλου από τον Πάκο του Άρη. Αυτό που είχε κάνει ο Λία Ζούρο στην Ανάπαυλα ήταν να πιέσουν στα σουτ και να μην του αφήνουν, αλλά να μην του κάνουν να του πάρουν ελεύθερα. Κάτι που δεν είχε παρμοστεί και αυτό έδωσε νέες οδηγίες τώρα στον πάτη έτσι ώστε να πέφτει πάνω στο σουτ. Είδαμε ήδη τον Ασημακόπουλο να πηγαίνει πάνω στον Brian Smith. Σάιμον, αντίπαλο τον Στακ, το φάουλ καθαρό πάνω στον David Simon. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Είναι το δεύτερο φάουλ του Στακ. Το Άρη που πήρε τα χέρια του συμπατριώτη του. Ένας Άρης απρόσωπος μέχρι στιγμής, χωρίς ρυθμό, τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Ο Σάιμον αστοχεί στην πρώτη βολή. Μία στις τέσσερις μέχρι στιγμής για τον Αμερικανό που φαίνεται να είναι αδύναμο στοιχείο στο παιχνίδι του. Οι προσωπικές βολές μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Βλέπουμε εδώ και τις βολές 0 στις 3 για τον Άρη και 3 στις 7 για την Academic. Φάντιους. Η μπάλα θα της έξω. Βρεθεί εκτός αγωνιστικού χώρου και βέβαια η μπάλα για την Academic. Νέο λάθος για τον Άρη. Το έχει φτάσει στα 6. Είναι ζώνη, η ζώνη ή πρέπει να περάσει μπάλα μέσα στη ρακέτα για να σπάσει η ζώνη, να κλείσει, να ανοίξει η άμυνα ή θέλει τη δυτική τρίπλα και πάσα στην υπερφόρτωση που γίνεται. Τουλάχιστον είδαμε τώρα τρεις φορές δεν το κάνουν αυτό οι παίκτες του Άρη. Ένα αντίθετα οι παίκτες της Academic επιμένουν στα τρίποτα. Το double team πάνω στον Brian Smith. Είδαμε για λίγο και τους Βούλγαρους οπαδούς που βρίσκονται πάνω από τα δημοσιογραφικά θεωρία εδώ στο Αλεξάνδριο. 19-30 παραμένει το σκορ, 7 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο πλέον. Ο Μάικ Βίλκινσον στη θέση του Ράιαν Στακ. Ακούμε και τον Νίκο Καραγιώργη. Ναι, και ο Αμερικανός σέντερ της Academic Simon χτύπησε στον δεξί ώμο, εκεί όπου υπάρχει ένα προστατευτικό. Τον είδαμε, Νίκο, εσφεσμένα πήγε προς τα αποδυτήρια μαζί με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Φαντάζομαι σε λίγο θα ξέρουμε και αν έχει κάτι το σοβαρό ο Αμερικανός. Στη θέση του πέρασε ο Τσεκόφσκι. Jones για τον Στόικοφ. Θα χάσει το εύκολο τελικά, έκανε όλη την κίνηση. Πάντιους, το φάουλ από τον Wicks. Το βρήκε από τον πεσμένο παίκτη. Το δεύτερο φάουλ των Βούλγαρων. Καθαρό. Σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Βλέπουμε εδώ και τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε ο David Simon. Ο οποίος σε μία μονομαχία με τον Νικολάη Πάντιους φαίνεται να τραβήξει και το χέρι του. Νέο λάθος από τους παίκτες του Άρη, καθώς η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Αντώνη Ασημακόπουλου. Και βέβαια είναι λογικό ο Ηλίας Ζούρος να σπαζοκεφαλιάζει. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ο Γιώργος Σιγάλας είναι ετοιμάζει για να πάρει θέση του Αντώνη Ασημακόπουλου τώρα. Ο οποίος κρίνει ο Ηλίας Ζούρος ότι είναι εκτός παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Είδαμε προηγουμένως και τα λάθη, 7 για τον Άρη, 3 για την Academic. Ο Γιώργος Σιγάλας στη θέση του Ασημακόπουλου. Με τον Άρη να επιζητά εναγωνίως λύσεις. Jones. Βέβαια τα σούτ εντός παιδιάς με 50% Άρης. 45% η Academic, αλλά νέο καλάθι. Και μπροστά οι Βούλγαροι με 19-32 διευρύνουν συνεχώς η διαφορά. Πλέον βρίσκονται στο σύν 13. Σιγάλα, το φάουλ είναι από τον Wicks. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον Γιώργο Σιγάλα. Και με τη ζώνη που παίζουν βρήκανε κάποιες λύσεις οι Βούλγαροι. Ήδη είχαν αναγκάσει τον Άρη να κάνει 3 λάθη. Αλλά το πρόβλημα είναι στον Άρη το επιθετικό. Έχει 19 πόντους μόνο. Ήδη παίζουμε 15 λεπτά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ το σκορ για την ομάδα του Άρη. Πρέπει να ελέγξει περισσότερο την άμυνα, να φροντίσει να πάρει τα rebound, να τρέξει μπροστά για να βάλει εύκολα καλάθια και από την άλλη μεριά να υπάρξει μεγαλύτερη κίνηση στην επίθεση και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα.
και ισορροπημένες επιθέσεις. Αυτά είναι τα συστατικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να κάνουν πράξη παίκτες του Λιαζούρου. Η δεύτερη βόλη του Γιώργου Σιγάλα επαναλαμβάνεται, καθώς οι Βουλγάροι μπήκαν νωρίτερα στην ρακέτα τους. Και δίνουν την ευκαιρία στον 34χρονο forward του Άρη να ευστοχίσει. 21-32 Άρης που σκόραρε μετά από 2 λεπτά, αγωνιστικά λεπτά. Και πλέον βρίσκεται στο μείον 11. 6 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Στόικοφ, το φάουλ από τον Μπρούερ πρέπει να είναι. Αυτός έπεσε πάνω του, καθώς έπεσαν και άλλοι 3 παίκτες του Άρη. Πάνω στον Σουκέρ. Έβαλε έξυπνα το κορμί του και πήρε την μπάλα και κέρδισε και το φάουλ. Εδώ ο Κωνσταντίνη Παπάζο έχει υψηλές φιλοδοξίες για την ομάδα του, όπως είπε και ο Γιώργος Προεστός εξ αρχής, και στον ευρωπαϊκό θεσμό του ULEP Cup. Στο Ίγκοφ ευστοχή στην πρώτη από τις δύο βόλες. Το ίδιο και στη δεύτερη. Η Academic διατηρεί προβάδισμα στο σκορ 21-34, 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμη για το πρώτο μισό. Μπρούερ. Goal foul από τον Corey Brewer και αυτό είναι, αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός βρίσκει επαφή με το αντίπαλο καλάθι. Να εδώ και ο Θόδωρος Ροδόπουλος, ένας γκουρού του μπάσκετ στην Θεσσαλονίκη. Να εδώ ο Corey Brewer έχει κερδίσει 2 foul μέχρι στιγμής, φτάνει στους 3 πόντους. 24-34, ο Άρης θα επιδιώξει να κλείσει την ψαλίδα της διαφοράς μέχρι την λήξη του μικρόνου. Στόικο. Με τον Νικολάη Πάντιους αυτή τη φορά πάνω του. Έγινε η αλλαγή, βρέθηκε με ψηλό αντίπαλο και βέβαια πιο αργό εκεί ο Στόικο. Το φάουλ είναι από τον Μάικ Βίλκινσον πάνω στον Τσεκόφσκι. Μπάλα από πλάγια για την Academic. Είναι αριστερόχειρο. Κινήθηκαν. Και το κάρφωμα από τον Kenyan Weeks. Οι Βούλγαροι έβγασαν κοιμόμενη την άμυνα του Άρη. Και τον Ηλία Ζούρο να εκνευρίζεται απόλυτα δικαιολογημένα. Μπρούερ, εξαιρετική κίνηση. Για να δούμε αν ο Αμερικανός θα πάρει μπρος για να δώσει τις απαραίτητες λύσεις που τόσο πολύ χρειάζεται ο Άρης. Το θέμα είναι, εντάξει, οι λύσεις δίνονται στην επίθεση, αλλά υπάρχουν και τα εύκολα καλάθια στην άμυνα. Χρειάζεται ένα rebound. Ακριβώς ένα rebound, ήταν πιστεύω το καλύτερο. Χρειάζεται και ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στην άμυνα, μεγαλύτερη πίεση. Εδώ ο Μπρούερ σε διαδοχικές ενέργειες και τελικά το φάουλ πάνω στον Αμερικανό. Αυτό ήταν ο Kenyan Weeks. Και εδώ ο Παύλο Ταουρίνιο. Το δεύτερο φάουλ τελικά του Jones πάνω στον Corey Brewer. Δικαίωμα για 2 ελευθερές βολές στον guard του Άρη. Μεγάλος λόγος γίνεται για το αν είναι point guard ή shooting guard. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι περισσότερο shooting guard παρά point guard. Αυτό έδειξε στα παιχνίδια μέχρι στιγμής και στην όλη τη σταδιοδρομία στον Άρη. Τώρα και δεν νομίζω ότι και στη διάρκεια θα δώσει άλλη εικόνα. Στον αγώνα ξαναπέρασε και ο David Simon για πλευρά της Academic. Δεν ήταν σοβαρό το πρόβλημά του τελικά. 2-2 βολές από το Corey Brewer, ο Άρης ρίχνει διαφορά κάτω από τους 10. 28-36, 4,5 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Για τον Στόικο. Το επιθετικό φάουλ είναι από τον Σάιμον, το δίνει ο Ιταλός, ο Ταουρίνιο. Να εδώ ο Παπάζοφ, δεν του άρεσε και τόσο πολύ το σφύριγμα. Αυτό είναι μόλις το πρώτο φάουλ του Αμερικανού σέντερ της Academic. Και είναι καθαρό γιατί προέβαλε το αριστερό πόδι του πάνω στον Πάντιους στην προσπάθειά του να κάνει screen. 4 λάθη για την Academic, 7 στον Άρη. Τα τελευταία λεπτά δεν έχει υποπέσει σε κάποιο σφάλμα η ομάδα του Λία Ζούρου. Γι' αυτό κατέβασε και τη διαφορά. Γι' αυτό ακριβώς
έχει βελτιώσει και την εικόνα της. 28-36 και νέες βολές αυτή τη φορά για τον Γιώργο Σιγάλα. Το time out μοιραία έρχεται από την πλευρά του Κωνσταντίνου Παπάζοφ. Εμείς πηγαίνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Σε αυτά τα τελευταία 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα που απομένουν για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, μέχρι στιγμής η Τάτα με 28-36 από την Academic και τα όποια σημάδια βελτίωσης έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής που οφείλονται. Νομίζω το βασικό είναι ότι το ότι παίξαν μαζί ο Κάστελ με τον Μπρούερ ήταν ένα σημαντικό βήμα για την επίθεση. Απελευθερώθηκε λίγο, ο Μπρούερ έβαλε κάποια εύκολα καλάθια και αυτό το βλέπουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όταν παίζουν μαζί βλέπουμε ότι ο Μπρούερ είναι πολύ πιο εύστοχος και προσφέρει πιο πολλά. Πολύ πιο αποτελεσματικός. Και το δεύτερο είναι ότι στην άμυνα υπήρξε μια ελαφρά βελτίωση των παιχτών του Άρη. Πιέσανε λίγο στην περιφέρεια περισσότερο, δεν αφήσανε την ελεύθερα σουτ και έτσι πήραν τα rebound και μπόρεσαν να τρέξουν μπροστά. Πρώτη ελεύθερη εύστοχη βολή από τον Γιώργο Σιγάλα, το ίδιο και η δεύτερη 30-36 μειώνει ο Άρης, ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Είναι θέμα συγκέντρωση και ρυθμού, αυτό είπε ο Ηλίας Ζούρος στους παίκτες του. Ζήτησε να συνεχίσουν την καλή άμυνα, θεωρούσε ότι θα πάρει καλύτερο ρυθμό η ομάδα στην επίθεση, θα παίξει με τον Μπλουέρ κύριε Σουάρης. Ικανοποιημένος ο Ζούρος και είναι λογικό από τα σημάδια ανάκαμψης του Άρη. Τι λέει όμως ο Κωνσταντίνου Παπάζοφ, Νίκο. Ο Βούλγαρος τεχνικός θεωρεί ότι οι παίκτες του έχουν χάσει την αυτοσυγκέντρωσή τους. Και ενώ υπάρχει γενναίο επιθετικό φάουλ. Δεν κυκλοφορούν την μπάλα και επιδίδονται σε αρκετές βεβιασμένες ενέργειες. Αυτός είναι και ο λόγος, τα αίτια που εντόπισε για το γεγονός ότι ο Άρης και καταφέρει να μειώσει το παιχνίδι. Γι' αυτό και ζήσει από τους παίκτες του καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και περισσότερη υπομονή στην επίθεση. Τρία φάουλ Τσεκόφσκι, περνά στον πάγκο της Academics στη θέση του Brian Smith. Το βλέπουμε εδώ. Να και ο Γιώργος Σιγάλας. Την εμπειρία και την ψυχή του τη χρειάζεται ο Άρης στις δύσκολες στιγμές. Πάντοτε η εμπειρία ενός παίχτη χρειάζεται την κατάλληλη στιγμή. Και ειδικά ο Γιώργος σε αυτό το τομέα τα καταφέρει πάρα πολύ καλά. Νέο φάουλ αυτή τη φορά από τον Στόικοφ πάνω στον Νικολάη Πάντιους. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον Ρώσο γκάρ του Άρη. Καθώς οι Βούλγαροι έχουν συμπληρώσει τα 5 φάουλ. Και νομίζω πως υπήρχε εκεί μια συνομιλία ανάμεσα στον Ηλία Ζούρο και τον Σίνισα Χέζεκ, τον τρίτο Κροάτη διαιτητή της συνάντησης. Για να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Φώναξε ο Ηλία Ζούρο στο αυτί του Ζαμόσκι φάουλ και ο Ζαμόσκι παρεξηγήθηκε γιατί δεν ξαναφωνάξει. Για να πάμε και μέχρι τον πάγκο της Academic, Νίκο. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ για τον Τόντορ Στόικοφ, το μεγαλύτερο ίσως επιθετικό όπλο της Academic. Ο Παπάζοφ τον κάλεσε κοντά του, είπανε κάποια πράγματα στην γλώσσα τους. Από ό,τι κατάλαβα, ο Στόικοφ του ζήτησε να παραμείνει μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να καταλάβεις. Ασφαλώς. 0 στις 2 βολές για τον Νικολάη Πάντιους, χωρίς σκορ στο τελευταίο 1-50 για Academic. Τώρα το φάουλ από τον Σιγάλα στον Σάιμον. Έξυπνη πάσα. Σιγάλας, ο οποίος ακολούθησε την εντολή του Λία Ζούρου. Ο Έλληνας τεχνικός, βλέποντας τον Αμερικάνο να έχει μία στις 4 μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, έδωσε εντολή στους παίκτες του, εφόσον έχει το ελεύθερο σουτ κάτω από το καλάθι, να του το κόψουν έστω και με φάουλ και μέχρι στιγμής δικαιώνεται ο Ζούρος. Εύστοχος μόνο στην δεύτερη βολή, 30-37 το σκορ. Με την μία βολή του David Simon, 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμη. Πάντιους, θα χάσει την μπάλα τελικά. Την μπάλα θα πάει στα χέρια του Wilkinson, Brewer. Πάντιους, σηκώνεται για 3. Άστοχος και η μπάλα επειδή χτυπάει στην πάνω πλευρά του ταπλό, πηγαίνει στην κατοχή της Academic. Το 30-37 παραμένει. Ο Τόντορ Στόικοφ κατεβάζει για την μπάλα. Μείνει για τον Τζόουνς. Να του βάλω τον Μπρούερ. Να εδώ και το σκορ στα τελευταία λεπτά. 9-3 για τον Άρη. Το επιμέρου σκορ. Καλή άμυνα και λάθος το Βούλγαρο. Αλλά ο Άρης δεν μπορεί να βγάλει φενδιασμό. Wilkinson από την ασίστρια του Σιγάλα θα καταφέρει να σκοράρει ο Mike Wilkinson να φτάσει στους 6 πόντους
32-37 σκορ, ξαναβλέπουμε το ανάποδο lay-up. Μετά από πολύ ωραίες 5 πόντους διαφορά, αλλά ο Μάικ Βίλκινσον θα υποπέσει το σφάλμα, ο Λαμόν Τζόμς θα πάρει το φάουλ, θα βάλει και το lay-up. Ξαναβλέπουμε εδώ πώς ο Αμερικανός με έξυπνο τρόπο βάζει το σώμα του και παίρνει το φάουλ. 32-39, ο Μλαντένοφ στην πεντάδα της Academic. Βγήκε στο ίδιο φαλαγή. Ο οποίος είναι λογικό να προφυλαχτεί από τον Νέα Παπάζο. Έχει τρία φάουλ, αλλά εντάξει, δεν έκανε και τίποτα το ιδιαίτερο. Μπορεί να ήταν πέρσι ο πρώτος χώρος της διοργάνωσης. Έδειξε ότι είναι ένας παίκτης επικίνδυνος να τον αφήσει μόνο, αλλά στη συνολική του παρουσία δεν νομίζω ότι ήταν και κάτι το ιδιαίτερο. Βίλκινσον με την κίνηση από τον με την προσπίση. Τον Γκάστελ τράβηξε στην άμυνα επάνω του για να βγει ο ψηλός μόνος κάτω από το καλάθι. Ο Βίλκινσον τελείωσε τη φάση, 34-40, 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα ακόμη για το ημίχρονο. Βίξ, νέο τρίποντο. Airball αυτή τη φορά. Και ο Σιγάλας προσπαθεί να τρέξει για να δούμε αν ο Άρης θα βγάλει επιτέλους τον ερφυδιασμό. Κάσελ σηκώνεται για τρεις. Δεν δικαιώνεται όμως. Επιλογή που προφανώς δεν αρέσει καθόλου στον Ηλία Ζούρο. Και είναι λογικό να μην αρέσει τώρα και σε κάποιο προπονητή όταν στον ερφυδιασμό σου τάρεις τρίποντο είναι ότι το χειρότερο. 1-6 τρίποντα για τον Άρη, 5-12 για την Academic. Και οι ευνηδιασμοί, 4-5 για τους Βούλγαρους, ένας αποτυχημένος για τον Άρη, δεν έχει καταφέρει να τρέξει μέχρι στιγμής. Σάιμον, από μέσα απόσταση δεν έχει πρόβλημα και εκτελεί, 34-42. Δεν βάζει πολλές, αλλά... Ξαναβλέπουμε πώς εκτέλεσε ο Αμερικανός σέντερ στο σύν 8 και βάλε Academic, ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του μηχρόνου. Ο Βίλκινσον θα δεχτεί το stop από τον Σάιμον, παλεύει ο Μπρούερ και παίρνει την μπάλα. Θα την βγάλει για το Σιγάλα. Η ασίστ τον Βίλκινσον. Το φάουλ από τον Σάιμον. Αλλά η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Εκνευρισμός φανερός τόσο στην κερκίδα όσο και στο πρόσωπο του Ηλία Ζούρου, Βασίλη. Γιάννη, εντάξει, δεν περίμενε να το χάσει με τίποτα. Είναι νομίζω το τέταρτο λεγιά που χάνει ο Άρης μετά από δύο του Στακ, ένα του Μπρούερ και αυτό τώρα από τον Βίλκινσον. Πρέπει να σημειώσουμε πάντως σε κάθε αμυντική προσπάθεια του Άρη. Όταν πάει να κάνει screen ο Σάιμος τον Κάσλο, ο Κάσλο τραβάει τη φανέλα. Σε κάθε screen πάει να κάνει ο Σάιμος τον Κάσλο. Ο Βίλκινσον ασόξε στην πρώτη βολή, έχει 0 στις 3 μέχρι στιγμής. Να εδώ ο Αμερικανός, σκεπτικός, αν μη τι άλλο. Εύστοχος η δεύτερη ο απόφυτος του Wisconsin, 35-42, 37 δευτερόλεπτα ακόμη. Jones. Παίρνει το σκρίνο από τον Σάιμον και σηκώνεται για τρεις. Εύστοχος ο Λαμόν Τζόουνς. Φτάνει στους 11 πόντους με 2-2 τρίποντα. Και το σκορ στο 35-45. Μία επίθεση και ενώ ξαναβλέπουμε πώς εκτέλεσε από την περιφέρεια. Μία επίθεση όλη για τον Άρη. Σιγάλας για τον Μπρούερ. Θα πάρει το φάουλ και το καλάθι από τον Αμερικανό. Το φάουλ από τον Ντέιβιτ Σάιμον. Και αυτό είναι το τρίτο του Αμερικανού. Αυτό μέσα σε όλα τα δυσάρεστα είναι ένα ευχάριστο νέο για τον Ηλία Ζούρο. Και αλλαγή με τον Χαριτόπουλο να παίρνει θέση του Βίλκινσον αλλά και τον Στόικοφ να αντικαθιστά τον Σάιμον. Ούτως ή άλλως απομένουν 7,7 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Ποτέ είναι το σχήμα Βούλγαρος του Βοντής για να τρέξει πιο γρήγορα και να έχει περισσότερες επιλογές από μακριά για σου. Τους άλλους μέχρι στιγμής η Academic έχει παίξει πάρα πολύ από την περιφέρεια. Έχει στάρει 13 τρίποντα και ψηλεί στα 6. Μπρούερ. Μειώνει σε 30-45. Θα κάνει και το κλέψουμε ο Αμερικανός. Για να δούμε αν θα τελειώσει τη φάση και πραγματικά ο Πάντιους θα ευστοχίσει μετά την ασίστ του Μπρούερ.
Ο Άρης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα μπορέσει να κλείσει το πρώτο ημίχρονο και να βρεθεί πίσω μόλις με 5 πόντους διαφορά, 40-45, με τον Κόρεϊ Μπρούερ να δίνει το κάτι παραπάνω. Ναι, νομίζω ότι ο Μπρούερ στο συνδυασμό με τον Κάστρο ήταν αυτοί που βελτίωσαν την κατάσταση και φέραν και το παιχνίδι στους 50, στους 5 πόντους διαφορά. Βέβαια έχουμε ένα ψηλό σκορ για ημίχρονο, 40-45 πόντι είναι αρκετά υψηλά το σκορ. Αυτό δείχνει ότι οι άμυνες δεν λειτουργήσαν και τόσο σωστά το δύο ομάδες. Βλέπουμε εδώ και τα συνολικά στατιστικά για το πρώτο μισό του αγώνα. Τα rebound είναι περίπου ίδια, 17 για τον Άρη, 18 για την Academic. Τα λάθη τελικά έφτασε και στα 7 και η Academic, ενώ ο Άρης σταμάτησε εκεί. Assist πολύ περισσότερες για τους Βούλγαρους, 8 έναντι 5 του Άρη. Δύο τάπες για τον Άρη, μία για την Academic, ενώ στα shoot των 3 πόντων οι Βούλγαροι σουτάρουν με το εξαιρετικό για το εκτός έδρας παιχνίδι, 46%. 1-6 μόλις για τους παίκτες του Άρη. Κίτρινοι που θα προσπαθήσουν να πιέσουν πολύ περισσότερο στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Εμείς κάπου εδώ θα διακόψουμε. Θα είμαστε μαζί σας και πάλι για την έναρξη του ανάμεσα στον Άρη και την Academic. Βρήκε την ομάδα του Ηλία Ζούρου να υπολείπεται 5 πόντων των Βουλγάρων. Και έχω την εντύπωση, κύριε Προεστέ, πως πάλι καλά, που είναι αυτός ο απολογισμός από το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Άρης βελτιώθηκε αρκετά και ήταν αυτό που τον έδωσε και τη δυνατότητα να ανεβάσει το δίχτυ του σκορ το δικό του, έτσι ούτως ώστε να μπορέσει να καλύψει τη διαφορά που είχε την Academic. Έκλεισε το ημίχρονο με τους 5 πόντους, νομίζω ήταν όχι το καλύτερο για τη συνέχεια. Βέβαια και στη συνέχεια θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια πάλι. Πιστεύω ότι πάλι πρέπει να υπάρχει βελτίωση στην άμυνα, ακόμη περισσότερη, να τρέξει πιο γρήγορα, να βάλει εύκολα καλάθια. Και όπως είπαμε, νομίζω ότι το δίδυμο του Κάστρο με τον Μπρούερ ήταν αυτό το οποίο και μείωσε τη διαφορά, αλλά έδωσε και τη δυνατότητα στην ομάδα του Άρη και στους υπόλοιπους παίκτες να σκοράνουν πιο εύκολα. Εμείς βλέπουμε highlights τα τελευταία λεπτά από το πρώτο ημίχρονο και ενώ οι δύο πεντάδες μπαίνουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει το δεύτερο, με τον Άρη να έχει, όπως είπε και ο Γιώργος Προεστός νωρίτερα, και τον Κόρεϊ Μπρούερ και τον Τέρεκ Κάσλ στην πεντάδα του. Έχει και την πρώτη επίθεση. Εδώ βλέπετε και ορισμένους από τους Βούλγαρους φιλάθλους που έχουν βρεθεί από τον Αλεξάνδριο. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Κάσλ. Μπρούερ. Ένας εναντίον όλων και θα τα καταφέρει ο Αμερικανός, ο οποίος δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετικό βράδυ μέχρι στιγμής. Φτάνει στους 12 πόντους και βέβαια είναι ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Άρη. 42-45. Ο Άρης μειώνει στους 3. Απελευθερώνεται στο παιχνίδι το Μπρούερ. Όταν είναι μαζί με τον Κάσλ, απελευθερώνεται γιατί δεν έχει το κατέβασμα της μπάλας, δεν έχει την ευθύνη της οργάνωσης του παιχνιδιού και έχει την ευθύνη της εκτέλεσης. Το οποίο νομίζω ότι τα καταφέρει πάρα πολύ καλά. Το λάθος των Βουλγάρων εκμεταλλεύεται τελικά ο Άρης. Και ο Πάντιους το lay-up. 44-45 ο Άρης, πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο. Δείχνει να μπαίνει πιο ρεξάτος. Να κάνει τις δύο καλές φάσεις στην άμυνα και να μειώνει στον πόντο. Και ενώ δεν έχουμε συμπληρώσει ακόμη το πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Jones. Πήγε να παίξει ένας εναντίον όλων, τελικά θα πάρει το φάουλ από τον Μπρούερ. Το δεύτερο του Κόρεϊ Μπρούερ. Στο έδαφος είναι ο Τσεκόφσκι. Σκοπιανός φορούρντ εκεί στην μονομαχία. Εδώ το φάουλ. Ο Τέρελ Κάσλ έπεσε στα πόδια του Τσεκόφσκι και τον παρέσυρε μαζί του στο παρκέ. Ναι, εδώ ο Κωνσταντίν Παπάζοφ βλέπει τους παίκτες του να χάνουν αρκετά γρήγορα την διαφορά, η οποία έφτασε μέχρι και τους 13 στο πρώτο ημίχρονο. Μέχρι και τους 13, έχοντας μάλιστα και τον Κίνεν Βίξ στην λήξη της πρώτης περίοδου να πετυχεί αυτό το απίθανο καλάθι πίσω από τη σέντρα. Και με την βοήθεια της τύχης ευστοχή στην πρώτη βολή. 44-46. Ο 33χρονος πλέον Αμερικανός, ο οποίος σουτάρει με εξαιρετικά ποσοστά, όπως βλέπετε. Εύστοχος και στην δεύτερη. 44-47.
Το πολύ σημαντικό για τον Άρη, ωστόσο, είναι πως βρίσκεται πλέον σε απόσταση ενός σουτ από την Ακαδημία. Κάσελ για τον Πάντιου, σηκώνεται για τρεις. Πήγε για την ισοφάρισε και ο Ρώσος, δεν τα κατάφερε, το rebound είναι από τον Wicks, εύκολο. Λαμόν Τζόουν σε ρόλο οργανωτή. Θα περάσει για τον Τσεκόφσκι. Εκεί με αντίβαλο τον Στακ, υπάρχει το επιθετικό φάουλ. Το οποίο το δίνει ο Ταουρίνιο, αλλά... Και μάλιστα είναι το τέταρτο του Τσεκόφσκι. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Είναι απορίας άξιο πόσο διαιτητής που βρισκόταν κάτω από τη ρακέτα του Άρη δεν έδωσε το επιθετικό και το έδωσε ο Ταουρίνιο που βρισκόταν πλάγια. Είχε καλύτερη θέα ο Ταουρίνιο γιατί είδε την κίνηση της επίθεσης. Ενώ ο διαιτητής που ήταν από κάτω είχε πλάτη τον αμυντικό παίκτη του Άρη, το Στακ, ο οποίος δεν είχε κανένα σκοτώστε. Μπρουερ. Ξανά εύστοχος, πολύ καλή ενέργεια για τον Μπρουερ που έχει πάρει πάνω του το παιχνίδι του Άρη. Το είπαμε, σε ρόλο εκτελεστής νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλός. 46-47 το παιχνίδι πλέον στον πόντο. 8 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Jones. Άστοχο το σουτ από τον Νταβίδοφ, ο οποίος έχει περάσει την πεντάδα της Academic. Και νέα επίθεση για τον Άρη. Άρης, ο οποίος έχει μπει πολύ πιο ρεξάτος σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Η αλλαγή με τον Wicks να περνά στην πεντάδα της Academic. Ξαναείδαμε και πώς βγήκε από σέρια Βουλγάρων, βάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Μπρουερ για τον Πάντιους. Με αντίβαλο τον Στόικο. Αυτός έχει φάουλ. Εδώ έγιναν και βήματα από τον Πάντιους, τα οποία δεν δόθηκαν. Τελικά το καλάθι από τον Ρώσο Κάρτ. 7,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Ο Άρης περνάει μπροστά με 48-47. Κάσιλ. Για τον Τάβιτο. Το σούτ είναι από τον Σμιθ. Άστοχο. Το τρίποδο που βοήθησε αρκετά τους Βουλγαρούς στο πρώτο ημίχρονο. Μπρουερ. Για τον Κάσελ, σηκώνεται για τρεις. Θα ευστοχίσει ο Αμερικανός. Ο Άρης που δείχνει να βρίσκει ρυθμό. 51-47, time out βέβαια εσπευσμένα από τον Κωνσταντίν Παπάζοφ. Τον βλέπετε εδώ. Εμείς πηγαίνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αφού βέβαια πρώτα δούμε την μπάλα να καταλήγει στο καλάθι των Βουλγάρων από τον τρίποδο του Κάσελ. Όταν η δουλειά σου κρέμεται από... Ο Άρης δείχνει μεταμορφωμένος σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Με άμεση συνέπεια το 40-45 του ημιχρόνου να μεταμορφωθεί σε 51-47. Προφανώς ικανοποιημένος ο Ηλίας Ζούρος. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ο Πόρε Μπρουερ είναι σε καταπληκτική βραδιά και όπως είναι λογικό, ο Ηλίας Ζούρος τον επιλέγει για τα επιθετικά του συστήματα. Θα δεχτεί δύο σκρίνες του να πάρει την μπάλα και αν μπορεί να κάνει την προσπάθεια θα την κάνει. Διαφορετικά θα πασάρει στον Wilkinson να κάνει ένα σουτ γύρω από τα 4 μέτρα. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά την άμυνα, συνεχίζεται η αλλοκάλυψη και η βοήθεια στο μακάρισμα του Κάσλ, το οποίο του, βέβαια έχει κάνει και διαφορά. Βλέπουμε το 11-2 του Άρη στα τελευταία 2:50. Στόικοφ θα πάρει το φάουλ, θα πάρει και την. Δικαίωμα για τη βολή, αφού η μπάλα κατέληξε στο καλάθι του Άρη. Από το φάουλ του Ράιαν Στακ. Κακή άμυνα εδώ, η βοήθεια δεν βγήκε σωστά. Είχε παράλληλα τα πόδια του Στακ, δεν τα είχε κάθετα προς το καλάθι. Για να του κλείσει το δρόμο. Ακριβώς. Για να ακούσουμε και τον Νίκο Καραγιώργη. Ο Κωνσταντίν Παπάζοφ ήταν αρκετά εκνευρισμένος στη διάρκεια του time out, τόσο με τις επιλογές αλλά και την εμφάνιση των παικτών σε αυτά τα 3 πρώτα περίπου λεπτά της αναμέτρησης, αλλά και με ορισμένες αποφάσεις των διαιτητών. Είχε άλλωστε και μια στιχομηθεία με τον Πάολο Ταουρίνο, ο οποίος ήρθε εδώ στον πάγκο της Βουλγάρικης ομάδας. Αυτό που έχει ζητήσει από τους παίκτες του είναι περισσότερες πρωτοβουλίες από τον Στόικοφ αλλά και από τον Λαμόν Τζόουνς, ο οποίος δεν απειλεί στα τελευταία λεπτά τον καλάθι του Άρη. Και ενώ ο Μάικ Γουίλκινσον έδωσε αέρα 4 πόντων στον Άρη, 53-49, αλλά αμέσως απαντά ο Τόντορ Στόικοφ, 53-52, εδώ η κλάση του Σουτέρ μίλησε. Ζώνη συνεχίζει εδώ. Από την Academic, για να δούμε την αντίδραση του Άρη. Πάει να γίνει το λάθος, τελικά ο Κάσελ θα κάνει το προς πίσω, χωρίς να έχει άλλη επιλογή, καθώς οι Βουλγαροί θα είχαν τη δυνατότητα σε διαφορετική περίπτωση να φύγουν στον εφηβιασμό. Ξαναβλέπουμε από τα χέρια του Αμερικανού. Ο
Σαρτάν θα την ξαναπιάσει στο δικό του τερέν, στο τερέν του Άρη. Βάλα αυτόματα πηγαίνει στην κατοχή της Ακατέμι. Βλέπουμε και τι έκανε ο Πανιώνιος κόντρα στην Άμβυλη. Νίκη για την ομάδα του Μέμου Ιωάννου, 70-62. Την είχε ανάγκη ο Πανιώνιος. Δεν ξεκίνησε και τόσο καλά στο θεσμό του Λευκά. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές από το φάουλ του Κάσλ πάνω στον Τζόουνς. Εδώ το Μέσμπρο ξαναμερικανός φάνηκε και από το replay. Ο Τζόουνς ευστοχή και ισοφαρίζει σε 53 όλα πλέον, 5 λεπτά και 46 δεύτερα για την τρίτη περίοδο. Εύστοχος και στην δεύτερη, 53-54 μπροστά η Academic. Και τώρα ο Brewer σε ρόλο οργανωτή. Συνεχίζει η ζώνη, δεν χρειάζεται να βιάζεται ο Άρης. Έχει περιθώριο να γυρίσει την μπάλα, δεν είναι κακό σουτ, γρήγορο σουτ. Από τον Corey Brewer, ο οποίος βέβαια αισθάνεται ζεστός. Ίσως γι' αυτό να δοκίμασε αμέσως το τρίποντο. Άστοχο το σουτ από τον Ναϊντένοφ, που εδώ και λίγη ώρα έχει περάσει στην πεντάδα του Παπάζο. Να εδώ και τα τρίποτα, 2 στα 9 για τον Άρη, 7 στα 16 για την Ακατέμι. Έχει πέσει το ποσοστό των Βουλγάρων. Η ασίστα από τον Κάσλ στον Ράιαν Στακ και το κάρφωμα του αρχηγού. Ο Άρης κεφάλι μπροστά, 55-54. Ξαναβλέπουμε το τελείωμα της φάσης μετά την εξαιρετική πάσα του Κάσλ. Έδωσε μια λύση απέναντι στη ζώνη των Βουλγάρων. Κάνει το λάθος μετά την καλή άμυνα του Mike Wilkinson. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο ανέφερε προηγουμένως ο Γιώργος Προεστός. Έβαλε κάθετα τα πόδια του και ανάγκασε σε λάθος τον Βούλγαρο. Ξαναβλέπουμε την φάση. Ασφαλώς φάουλ δεν υπήρχε. Να και οι πόντοι που παίρνουν οι δύο ομάδες από τους βασικούς. 41 ο Άρης. Και ο καταμερισμός ψηλών και κοντών, η κοντή, το μερίδιο του Λέοντος και για τις δύο ομάδες. Σακ, η μπάλα από τα χέρια του Μπράιαν Σμιθ εκτός αγωνιστικού χώρου. Άλλα 15 δευτερόλεπτα στη διάθεση των παικτών του Άρη. Ξαναβλέπουμε από τα χέρια του Αμερικανού. Πάντιου σηκώνεται για τρεις. Και θα ευστοχίσει ο Ρώσος. 58-54. Να ακόμη μια λύση απέναντι στη ζώνη των Βουλγάρων. Μπάλα στο καλάθι της Academic. Η ζώνη που μπορεί να είναι σωτήρια, μπορεί να είναι καταστροφική για μια ομάδα. Σίγουρα η ζώνη πάντα είναι αδυναμία. Είναι άμυνα αδυναμίας για κάποια ομάδα. Το θέμα είναι πως θα τη δράει εσύ και να τη δράει σωστά. Απαντά με τρίποντο όμως ο Λαμόν Τζόουνς, ο οποίος μάλιστα γύρισε και κοίταξε κάποιον εκεί στον πάγκο του Άρη Βασίλη Βλαχόπουλε. Δεν νομίζω κάποιον συγκεκριμένα, κοίταξε όλους τον πάγκο, πάντως ήταν απίστευτο τρίποντο. Brewer για τον Wilkinson. Σουχάει πώς, τελικά η μπάλα στον Στακ. Wilkinson από την ασίστ του Πάντιου στο καλάθι για τον Άρη. Καλή συνεργασία του Στακ με τον Wilkinson. Ξαναβλέπουμε το τελείωμα της φάσης με τον Mike Wilkinson, ο οποίος φτάνει στους 13 πόντους και ενώ ετοιμάζεται ο Γιώργος Σιγάλας. Σμιθ θα κάνει τα βήματα καθώς πήγε ένας εναντίον όλων ουσιαστικά, με τον Mike Wilkinson να είναι πάνω του. Έμεινε η άμυνα του Άρη ανοιχτή και δεν βρήκε πάσα πλάγια. Στη δίδυση που έκανε έμεινε η άμυνα του. Την βάλα και πάλι για τον Άρη με τον Γιώργο Σιγάλα να αντικαθιστά τον Corey Brewer. Οι ανάσες ίσως να είναι επιβεβλημένες για τον Αμερικανό. Σουτ εντός παιδιάς με 58% στο Άρη, ο Άρης 50% για την Academic. Στακ, κάτω από το καλάθι. Άλλαξε χέρι, πήρε το φάουλ βέβαια από τον κατά πολύ κοντύτερο του Τζόουνς. Αυτό είναι και το τρίτο του Αμερικανού. Αλλά ήταν εξαιρετική κίνηση του Στακ, ο οποίος βρέθηκε σε άσχημη θα έλεγα θέση.
αλλά προσπάθησε με το αριστερό να τελειώσει τη φάση και πήρε το φάουλ. Και κανονικώς στη θέση που βρισκόταν τον έκανε ο Τζόνς το φάουλ. Δεν νομίζω ότι είχε τύχει από εκεί να βάλει τα λάθη. Ο Τσεκόσκι, αν και έχει 4 φάουλ, περνά στη θέση του Μπράιαν Σμιθ. Και η απάντηση από τον Ηλία Ζούρο είναι ο Δημήτρης Χαριτόπουλος στη θέση του Μάικ Βίλκινσον. Πρόβλημα φάουλ μέχρι στιγμής και για τις δύο ομάδες αντιμετωπίζει μόνο ο Γιώργη Τσεκόσκι για την Ακαδέμη που έχει φτάσει στα 4. Να εδώ ο Παπαζόφ. Και ο Ράιαν Στακ θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Πάρει και πολλές προσπάθειες, άλλωστε. Ευστοχή όμως σε 2 ελεύθερες βολές. Το σκορ 62-57. Ο Άρης για πρώτη φορά στο αποψινό παιχνίδι στο συν 5. 3 λεπτά και 14 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Βίλκινσον στη θέση του Στακ. Εναλλαγές από τον Ηλία Ζούρο στη θέση των forward. Τσεκόφσκι θα σκοθεί για 3 και θα ευστοχίσει καθώς βρήκε εκεί το χρονικό περιθώριο. Να εδώ Τσεκόφσκι, 1-3 τρίποντα, το πρώτο του καλά στο ψηλό παιχνίδι. Το σκορ στο 62-60. Σιγάλα θα κάνει το λάθος. Κακή πάσα από τον Γιώργο Σιγάλα. Και δεν έπρεπε να βγάζονται. Κακώς βγάζονται οι παίκτες του Άρη. Σάιμον, το φάουλ Σιγάλα. Είναι από τον Σιγάλα χαμηλά. Στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Αμερικανού. Το τρίτο για τον Γιώργο Σιγάλα. Από αυτή την κάμερα δεν φάνηκε η παράβαση. Ο Ηλίας Ζούρος έδωσε τις οδηγίες του στον Τερέλ Κάσελ, ενώ ετοιμάζεται και ο Μλαντένοφ από την πλευρά της Academic. Για να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ο Ηλίας Ζούρος περίμενε κάτι διαφορετικό και βλέπει την ομάδα του και πάλι να λιγορεί στην άμυνα. Γι' αυτό το λόγο γίνεται τα παράπονα προς τον Τερίλ Κάστλ. Θέλει από τον Αμερικάνο να συνεχίσει να παίζει την άμυνα που έπαιζε πριν από λίγο στον Λαμόν Τζόουνς. Τα παράπονα του Ζούρου είναι απόλυτα λογικά καθώς η Academic ισοφαρίζει και πάλι 62-62. Το παιχνίδι το οποίο δεν προσφέρει δυνατές συγκινήσεις ως προς το θέαμα, αλλά ως προς την διακύμανση του σκόρου νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντιους. Θα σηκωθεί. Καθώς γύρισε το σώμα του, τελικά το φάουλ είναι από τον Λαντένο πάνω στον Βίλκινσον. Δεύτερο προσωπικό φάουλ του Μλαντένοφ. Ο οποίος μάλιστα το παραδέχτηκε κιόλας, απευθυνόμενος στον Μάικ Βίλκινσον. Η μπάλα από πλάγια για τον Άρη. Πάντιους για 3. Θα στοχίσει, αν και δεν είχε δυνατή άμυνα πάνω του. Το rebound τελικά είναι για τους Βούλγαρους. Και τώρα ο Λαμόν Τζόουνς για τον Στόικοφ. Δεν θα μπορέσει να κοντρολάρει την μπάλα. Ήταν έτοιμος για να σουτάρει. Να εδώ ο Βούλγαρος, forward, έχει και θητεία στην Ιταλία, στη Ροζέτο και στην Σκαφάτη, αλλά ποτέ δεν έκανε την καριέρα στο εξωτερικό. 9 τα λάθη για τον Άρη, 12 για την Academic, η οποία πλέον, αν και ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι, μόλις ένα λάθος στο πρώτο δεκάλεπτο, έχει φτάσει στα 12 τώρα. Φάουλ ήταν από τον Kenyan Weeks, το τρίτο του, η μπάλα και πάλι από πλάγιο για τον Άρη. Σιγάλας, και ενώ είδαμε και τα φάουλ, 14 με 19. Προσπάθησε να βγάλει την assist, αλλά χωρίς αποτέλεσμα Σιγάλας. Τελικά η μπάλα από την δυνατή πάσα του Χαριτόπουλου, εκτός αγωνιστικού χώρου. Και αμέσως ο Ηλίας Ζούρος σηκώνει τον Ράιαν Στακ για να περάσει στη θέση του Κεντρούη. Του Χαριτόπουλου βέβαια. Σιγάλα, και τον Κόρεϊ Μπρούερ στη θέση του Γιώργου Σιγάλα.
προσπάθησε να δώσει ανάσες στους παίκτες του. Χρειαζόταν, εντάξει, και ο Μπρούνερ ήταν... Αλλά ο Άρης έμεινε χωρίς σκορ στα τελευταία 1.40, τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Jones. Και τον Τσεκόφσκι, ο οποίος βάλθηκε να δείξει ότι έχει και δυνατότητες από το τρίποδο. Θα κάνει το λάθος όμως, το κλέψιμο ήταν από τον Wilkinson. Πάντιους θα παίξει πάνω στη γραμμή, τελικά η πάσα για τον Wilkinson. Κακώς βιάζονται, το παραβάλλουμε και πάλι, παίρνει στο Άρη, δεν χρειάζεται να βιάζονται. Jones έβαλε ένα εξαιρετικό καλάθι, καθώς υπήρξε προσωπική μονομαχία με τον Ryan Stack, τον πήγε εκεί που ήθελε και με το ανάποδο layup, το οποίο ξαναβλέπουμε εδώ. Έτσι ήταν και λίγο τυχερός, βέβαια. Σκόραρε, 62-64 μπροστά και πάλι Academic. Ενώ πήγαμε πλέον στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Wilkinson θα ευστοχίσει, 64-64. Γίνεται μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες αυτή την τρίτη περίοδο. Ο Wicks δεν θα κάνει τελικά το λάθος. Και το καλάθι από τον Γιώργη Τσεκόφσκι, 64-66. Μπροστά η Academic, η οποία επιμένει, και γιατί όχι άλλωστε. Όσο της δίνει περιθώριο ο Άρης, θα επιμείνει, θα διεκδικήσει τις πιθανότητες που έχει για να φύγει νικήτρια απόψε από το Αλεξάνδριο. Κάτι που δεν έχει καταφέρει στις δύο προηγούμενες, και ενώ βλέπουμε το καλάθι του Τσεκόφσκι, η Academic δεν έχει καταφέρει στις δύο προηγούμενες επισκέψεις της σε αυτό ακριβώς το γήπεδο. Πέρσι τύθηκε με 91-75 και την περίοδο 2002-2003 για το τότε για το Champions Cup είχε ιτηθεί με 91-73. Γνώριμες οι ομάδες. Έκανε τρεις αλλαγές ο προπονητής του Βούλγαρων για να προστατέψει από τα φάουλ τους παίκτες του βασικά. Σε αυτή η τελευταία επίθεση της τρεις περίοδος. Wilkinson από μέσα απόσταση θα ευστοχίσει και πάλι. 66-66. Σοβαρίζει ο Αμερικανός. Πλέον 5 δευτερόλεπτα για την περίοδο. Wicks θα σηκωθεί για 3 και πάλι άστοχος αυτή τη φορά το rebound από τον Brewer, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα αλλά δεν θα μιμηθεί τον συμπατριώτη του. Αυτά βέβαια δεν γίνονται κάθε μέρα. Σπάνια τα βλέπουμε στα γήπεδα. Τα έστωχα σου πίσω από τη σέντρα. Τελικό αποτέλεσμα της τρίτης περίοδου 66-66 και προφανώς προμηνύεται πολύ μεγάλη μάχη για την τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επανερχόμαστε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Αλλά 10 αγωνιστικά λεπτά απομένουν στο Αλεξάνδριο για να δούμε τελικά ποιος θα είναι ο νικητής ανάμεσα στον Άρη και την Academic μετά τις τρεις πρώτες περιόδου. Οι δύο ομάδες έχουν τον ίδιο απολογισμό, 66 πόντους. Και δεν ξέρω, κύριε Προεστέ, τι πρέπει να προσέξει ο Άρης αυτή την τελευταία περίοδο για να καθαρίσει το παιχνίδι και βέβαια να έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον πρώτο όμιλο του Λευκάρ. Εκείνο που είναι το σημαντικότερο, την άμυνά του. Χρειάζονται γρήγορες επιστροφές, πίεση στην μπάλα, καλή λοκάλυψη, πολύ καλή στην άμυνα, να πάρει την μπάλα, να τρέξει γρήγορα μπροστά, αλλά από εκεί και ύστερα δεν χρειάζεται να βιάζεται στην επίθεση. Έχει όλο τον χρόνο μπροστά του, θέλει ισορροπημένες επιθέσεις, σωστό γύρισμα της μπάλας και να βγει το σούτ από τον ελεύθερο παίκτη. Ούτε γιατί βλέπουμε ήδη τα λάθη τα οποία έχουν γίνει είναι αρκετά. Κατά κύριο λόγο τα 11 λάθη έχουν γίνει από την διασύνδεση στις επιθετικές επιλογές των παίκτων του Ηλία Ζούρου. Η τέταρτη περίοδο ξεκίνησε με τον Στόικοφ να έχει την μπάλα και πάνω του τον Μπρούερ. Πήγε σε τρίποντο απίστευτο Στόικοφ, έβαλε ένα απίστευτο καλάθι. Μπροστά η Academic με 66-69 ξαναβλέπουμε. Και ενώ υπήρχε και φάουλ από τον Corey Brewer, ο οποίος ερχόταν από πίσω. Στακ. Ο Πάντιους χαμηλά, θα πάρει το φάουλ, θα πετύχει το καλάθι. Να ο Νικολάη Πάντιους, ο οποίος έχει φτάσει στους 20 πόντους. Και ενώ έχει αστοχίσει και στις τρεις προσωπικές βολές που έχει επιχειρήσει μέχρι στιγμής. Ξαναείδαμε εδώ να αφήνει την μπάλα στο καλάθι της Academic. Έχει 7 στα 8 τρίποντα και 2 στα 5 τρίποντα. Είναι μια πολύτιμος, μια πολύτιμη μονάδα για οποιαδήποτε ομάδα. Είναι σουτέρ, έχει τη διείσδυση, παίζει με αρκετή ευκαιρία μέσα έξω από το καλάθι. Εδώ έχει δικαίωμα να εκτελέσει και μια προσωπική βολή. Εμείς όμως ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Ο Κωνσταντίν Παπάζοφ έχει αποσύρει από τα τέλη της τρίτης περίοδου, τελευταία δευτερόλεπτα, τον Λαμόν Τζόουνς. Θέλει να του δώσει κάποιες ανάσες. Ήταν άλλωστε κάτι που ζήτησε και ο Αμερικανός, ο οποίος πάντως αυτή τη στιγμή έχει πάρει το πινακάκι του προπονητή και δίνει οδηγίες στον συμπατριώτη του, τον Σάιμον, δίκη προπονητή.
αξιοπερίεργο είναι ότι ο Πάντιος σουτάρει με εξαιρετικά ποσοστά στα σούτ εντός παιδιάς και έχει 0 στις 4 προσωπικές μέχρι στιγμή στο αποψινό παιχνίδι. Στο οίκο, με αντίπαλο τον Brewer. Smith. Το τρίποντο είναι εύστοχο από τον Στεφάνοφ, ο οποίος πέρασε στην πετάδα της Academic. Τον Σκοπιανό ορίστε Στεφάνοφ, ξαναβλέπουμε να εκτελεί με το δεξί. 68-72 μπροστά η Academic. 3-10 τρίποντα για τον Άρη, 11-21 για τους Βούλγαρους. Το φάουλ ήταν καθαρό πάνω στον Πάντιους. Καθώς έπεσαν δύο αντιβαλοί του πάνω. Ξαναβλέπουμε τη φάση και με το σώμα αλλά και με το χέρι. Διπλό φάουλ πάνω στον Ρόσογκάρτ, ο οποίος θα έχει δικαίωμα για δύο ελευθερές βολές. Στη θέση του Κόρεϊ Μπρούερ περνά ο Γιώργος Σιγάλας. Ίσως για το μαρκάρισμα του Στόικοφ. Ναι, ίσως, αλλά εντάξει, δεν νομίζω. Προηγουμένως του Στόικοφ ήταν τυχερό τελείως το καλά του έβαλε. Βλέπουμε εδώ και τα στατιστικά του Νικολάη Πάντιους, ο οποίος ευστοχεί στην πρώτη προσωπική βολή απόψε. 9 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα. Και στη δεύτερη, 70-72 το σκορ, μειώνει ο Άρης. Σε ένα παιχνίδι ψυχοφθόρο μέχρι στιγμής για τους κίτρινους του Ηλία Ζούρου. Ο Σιγάλας βέβαια πηγαίνει πάνω στο Στόικοφ, αλλά αυτός τον περνάμε μια σταυρωτή τρίπλα. Νέο τρίποντο από τον Στεφάνοφ και εύστοχο από τον Ρίστε Στεφάνοφ. Τον 22χρονο γκάρντ. Έξυπνη κίνηση του Στοίκο, τραβάει όλη την άμυνα επάνω του και βγάζει την πάσα στον ελεύθερο παίκτη. Δοκιμασμένη συνταγή άλλωστε, Σιγάλας. Ενώ είχε το lay-up, δεν το έκανε και έκανε νέο λάθος. Η βοήθεια του ψηλού που ήρθε. Και δεν μετρά το καλάθι, τουλάχιστον όπως δείχνει. Δεν το μετράει. Ο Πάουλο Ταουρίνιο. Κάτω έδειξε. Από ό,τι δείχνει, την μπάλα θα παιχτεί από πλάγια. Το φάουλ έγινε χαμηλά. Για να ξαναδούμε. Εδώ είναι το φάουλ. Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να μετρήσει το καλάθι. Ο Κάσελ αποσύρεται στον πάγκο. Στη θέση του ο Κόρεϊ Μπρούερ. Σε ρόλο οργανωτή πλέον. 70-75 μπροστά η Academic. 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμη για τη λήξη του αγώνα. Στόικοφ. Αντίπαλο του Σιγάλα. Θα πάρει το screen και το foul από τον Γιώργο Σιγάλα. Είναι το τέταρτο. Παρ' όλα αυτά ο Ηλίας Ζούρος τον αφήνει στο παιχνίδι. Στο ήχο και πάλι. Εδώ, αν και έγινε το λάθος, τελικά εκεί πέρα οι διαιτητές ανακάλυψαν φάουλ του Wilkinson. Το συνοχέρι Τζεκοβράτης. Η μπάλα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατοχή των Βουλγάρων. Σμιθ με υποψία βημάτων εκεί. Αυτή τη φορά δεν μπορεί ο Στεφάνοφ. Στο φάουλ, το rebounder και το φάουλ. Ακριβώς. Δείγμα λειτουργίας στην άμυνα του Άρη. Να εδώ και οι Βουλγάροι οι οποίοι πανηγυρίζουν. Το χέρι του με την καρδιά τους. Κάνει block-out από τους περιφερειακούς παίκτες. Και βλέπουμε όποιος από τους κοντούς πηδάει με φόρα στο καλάθι, διεκδικεί το rebound. Για τον Στόικο, οι Βούλγαροι πλέον τον ψάχνουν διαρκώς σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Με αντίπαλο τον Wilkinson σηκώνεται από τα 7,5-8 μέτρα για τρίποντο, άστοχο βέβαια. Και τώρα ο Brewer θα προσπαθήσει μόνος ένας εναντίον όλων. Θα πάρει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι ο Κόρεϊ Brewer. 7,5 λεπτά πριν από τη λήξη. Ο Αμερικανός. Στο καλάθι το φάουλ. 4 φάουλ. Και βέβαια φορτώνει για με φάουλ τον Στόικοφ το τέταρτο.
και ο Κάσελ στην θέση. Για να δούμε στη θέση του Πάντου στο Ντάριελ Κάσελ. Έχουμε αλλαγές και για την Academy και ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Δύο αλλαγές για τον Κωνσταντίν Παπάζοφ. Και αρκέτριτη τώρα, καθώς ο Στόικοφ κάθεται στο παιχνίδι μετά τον Μλαντένοφ αλλά και τον Σμιθ. Στο παιχνίδι έχουν περάσει ο Τσεκόφσκι με το νούμερο 9 και ο Μλαντένοφ με το νούμερο 14. Κόρη Μπρουερ έτοιμος για βολές. 72-75 το σκορ. Μία βολή βέβαια. 73-75. Ο Άρης μείνει στο καλάθι. Και τώρα πίεση βέβαια. Πίεση για να ταπιστεί μπροστά, αλλά από πίσω μου μένει εκτεθειμένος ο Άρης. Και βέβαια ο Μπράιαν Σμιθ τον τιμωρεί γι' αυτό. Φτάνει στους 10 πόντους, 73-77. Τώρα βλέπουμε το τελείωμα του Αμερικανού. Είναι με το στακ μπροστά και η άμυνα δυνατή πίσω, δεν υπάρχει ψηλός. Και τώρα το επικίνδυνο φάουλ στον Κόρεϊ Μπρούερ από τον Μπράιαν Σμιθ, ο οποίος δείχνει να έχει χτυπήσει. Το βλέπουμε εδώ, πάνω στο παρκέ του Αλεξανδρίου. Αρχικά έδειξε να χτυπάει και ο Κόρεϊ Μπρούερ, καθώς ήταν πολύ επικίνδυνο το φάουλ που το έκανε στον πατριώτης του. Ο Μπρούερ ωστόσο σηκώθηκε. Για να δούμε και τον Μπράιαν Σμιθ. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Αυτό το φάουλ είναι απαγορευτικό όταν έχει σηκωθεί ο επιθέμενος να σπρώχνεις από χαμηλά. Έτρωσε και γλίστρησε και χτύπησε με την πλάτη κάτω. Καθώς είναι μοιραίο να προσγειωθεί ο επιθετικός με την πλάτη από εκεί πέρα, που έχει χάσει την ισορροπία του. Βλέπουμε τον Μπράιαν Σμιθ να κουτσένει. Προσπαθεί να το πατήσει. Ο Αμερικανός. Θα μείνει για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου. Δέχεται βέβαια και τις πρώτες βοήθειες. Το πόδι είναι ζεστό, προσπαθεί να δει πώς θα αντιδράσει. Πηγαίνει προς τα αποδυτήρια της Academic. 73-77 το σκορ. Ο Μπρούερ μειώνει στους 3. 7 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα ακόμη. Θα μάθουμε σε λίγο για την κατάσταση του Μπράιαν Σμιθ μετά το ρεπορτάζ του Νίκου Καραγιώργη. Στο καλάθι και πάλι μετά τις βολές του Μπρούερ. 75-77, ο Αμερικανός φτάνει στους 19 με 7-7 βολές, 6-9 δίποτα και 0-2 τρίποτα. Αυτός και ο Πάντιους κατά κύριο λόγο κρατούν τον Άρη μέσα στο παιχνίδι. Weeks. Αντίπαλο της Γάλλας. Η Γάλλας έχει φάουλ και υποφύγει και στον στο πέμπτο. Και βέβαια και δικαίωμα για βολές, καθώς πέρα από τα 5 του Σιγάλα, φτάνει και ο Άρης εδώ στα 5 φάουλ. Βλέπουμε εδώ και τον απολογισμό. Ο Γιώργος Σιγάλλας στο ψηλό παιχνίδι. Το φάουλ είναι καθαρό. Μια τρίπλα κάτω από τα πόδια αρκούσε για να αλλάξει η πορεία. Ο Βίξ. Ο οποίος ευστοχεί και στη βολή. Με 75-79. Οι Βουλγαροί δείχνουν ψύχρεμοι από την γραμμή των ελευθερών βολών. Μπρούερ για τον Στακ, σηκώνεται για τρεις αρχηγός. Και θα ευστοχήσει. 78-79. 6-35 ακόμη. Πρέπει να είναι το πρώτο σουτ που έχει κύριο Στακ. Σε όλο το παιχνίδι δεν νομίζω να έχει φτάσει. Στακ, ο οποίος έχει 2 στα 4 δίποτα και ένα τρίποτο. Αλλά το τρίποτο λέω γιατί συνήθως σουτάρει από εκεί πάνω στην περιοχή. Το έχει το σουτ, το γνωρίζει και όποτε βρίσκει την ευκαιρία. Ακριβώς. Εκτελεί. Ωραία πάσα. Εξαιρετική. Η πάσα ήταν από τον Στεφάνοφ, ο Σκοπιανός, ο οποίος έχει δώσει αρκετές ανάσες στην Academic από την ώρα που μπήκε στην ομάδα. Δύο τρίποντα, πέρασε τώρα την πάσα. Θα κάνει και το φάουλ στον Κόρεϊ Μπρούερ. Να, εδώ 22χρονος Σκοπιανός. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα των Σκοπίων. Και βέβαια συμπαίκτης του Ryan Stack ή Stick στην γειτονική εθνική ομάδα. Καθώς ο Ryan Stack έχει στο πιανό διαβατήριο.
Κόρεϊ Μπρούερ ευστοχή. Μέσα για η δεύτερη, ο Άρης στον πόντο, 80-81, 6 λεπτά ακόμη με τον Κόρεϊ Μπρούερ να φτάνει στους 21 πλέον. Τσεκόφσκι. Οι Βουλγαροί έσπασαν τις παγίδες του Άρη. Με αντίβαλο τον Γουίλκινσον ο Τσεκόφσκι. Δεν θα καταφέρει το rebound από τον Πάντιους και εκεί... Α, ενώ υπάρχει κανονικά φάουλ από τον Μλαντένο πάνω στον Πάντιους. Αρχικά ο τρίτος διαιτητής συνάντησης, ο Χέρτζεκ, έδωσε τζάμπολ, αλλά αφού υπήρξε η παρεμβολή του πρώτου διαιτητή, του Ιουταλού, του Πάουλου Ταουρίνιο, η μπάλα πηγαίνει στην κατοχή του Άρη. Για να ακούσουμε και τι... Για να ακούσουμε και τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ήταν και το τίμιο, γιατί νομίζω βιάστηκε ο Χέρτζεκ για να δώσει το τζάμπολ. Τι είναι ο διαιτητής, ο Πολωνός. Ο Πολωνός διαιτητής να στηρίξει το τζάμπολ. Γι' αυτό πήρε και ο Ιταλός την ευθύνη επάνω. Ως πρώτος διαιτητής άλλωσε τη συνάντηση. Ακριβώς. 80-81, 5,5 λεπτά ακόμη. Μπάλα μένει στα χέρια του Μπρούερ. Με αντίπαλο τον Τζόουνς. Σηκώνεται για τρεις ο Κόρεϊ Μπρούερ. Άστοχος. Φάουλ του Στεφάνοφ του πάνω στον Πάντιους, δεν το είδαν οι διαιτητές. Και τώρα φάουλ του Γουίλκινσον πάνω στον Μλαντένοφ. Το τέταρτο φάουλ του Μάικ Γουίλκινσον. Και δύο βολές για τον Βόικο Μλαντένοφ. Καραβάνο του βουλγαρικού μπάσκετ. Θα ευστοχίσει. Το 80-82 το σκορ. Τώρα 80-83. Πέντε λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Μπρούερ. Παλεύει για να περάσει μπροστά. Θα πάρει το φάουλ από τον Γουίκς. Και βέβαια δικαίωμα για βολές, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει το σχετικό περιθώριο των 5 φάουλ σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Όποιο φάουλ γίνεται συνεπώς, στέλνει τον παίκτη στη γραμμή των βολών. Ο Δημήτρης Χαριτόπουλος αντικαθιστά τον Μάικ Γουίλκινσον, καθώς έχει φτάσει στην επικίνδυνη ζώνη των 4 φάουλ και ο ίδιος. Πέρα από τον Στόικοφ και τον Τσεκόφσκι. Πρέπει να πούμε ότι και ο Μπρούερ παίρνει την μπάλα να παίξει ένας με έναν, να κερδίσει το φάουλ για τις βολές. Γι' αυτό βλέπουμε ότι διώχνει και τους παίκτες του από την άλλη πλευρά για να παίζει μόνος του το παιχνίδι. Τους άλλους μέχρι στιγμής έχει 10 στις 10. Εύστοχος και σε αυτήν ο Αμερικανός γκάρ του Άρη. Φτάνει στους 23 προσωπικούς πόντους και ο Άρης στον έναν πόντο, 83-82. 5 λεπτά ακόμη. Στόικοφ με αντίπαλο τον Πάντιους. Το φάουλ είναι από τον Πάντιους πάνω στον Μλαντένοφ, ο οποίος έδωσε το σκριν στον Στόικοφ. Αυτός ήταν ο Λαμόν Τζόουνς. Νομίζω ότι χρειάζεται αυτό το φάουλ αυτή τη στιγμή και σε ένα σημείο το οποίο είναι λάθος να γίνεται το φάουλ, γιατί δίνει την ευκαιρία για τις δύο βολές. Όπως και έγινε με τον Μπόικο Μλαντένοφ να έχει δικαίωμα για δύο ελευθερές βολές. Βλέπουμε εδώ τα φάουλ. Άστοχος στην πρώτη. Μλαντένοφ, ο οποίος έχει μέχρι στιγμής 2 στις 3. Και ενώ βλέπετε πως έχει κατάσταση με τα φάουλ, ο Γιώργος Σιγάλας έχει αποβληθεί ήδη. Εύστοχος στη δεύτερη, 82-84. Με τις δύο ομάδες να σκοράρουν μόνο με βολές τα τελευταία λεπτά. Yeah.
Νέο φάουλ αυτή τη φορά από τον Brian Smith, ο οποίος ξαναπέρασε τον αγώνα πάνω στον Corey Brewer. Είπαμε ότι όλες τις επιθέσεις τις βγάζει πια ο Brewer και ίσως είναι και εντολή αυτή του προπονητού του. Είτε μέσα από το καλάθι, είτε έξω από το καλάθι, παίρνει όλες τις προσπάθειες. 74% του Τάριο Άρης στις προσωπικές, με τον Brewer να είναι αλάνθαστος μέχρι στιγμής, να έχει 13-13, με 72% του Τάρι η Academic. Τέσσερα λεπτά και 44 δευτερόλεπτα, ο Άρης ισοφαρίζει σε 84-84. Με τον Corey Brewer να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Και ο Άρης εξακολουθεί να πιέζει στα 3/4 του αγώνα, να φέρει τις παγίδες. Στο Ίγκοφ με αντίπαλο. Κάνει στήριγμα για σούτο στο Ίγκοφ και το δείχνει κιόλα δηλαδή. Καλή άμυνα. Εκεί όμως ο Χαριτόπουλος δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα. Παρ' όλα αυτά η Academic έχει μόλις 3 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Γι' αυτό άλλωστε και παίρνει ο Κωνσταντίν Παπάζοφ time out. Διαφημίσεις σε λίγο και πάλι μαζί για τα τελευταία 4 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα ακόμη για να δούμε τον τελικό νικητή ανάμεσα στον Άρη και την Academic. 84-84 το σκορ. Με τους Βούλγαρους να έχουν επίθεση 3 δευτερολέπτων και όπως μας ενημέρωσε ο Νίκος Καραγιώργης ή ο Στόικοφ ή ο Τζόουνς θα πραγματοποιήσουν το σουτ για λογαριασμό της Academic. Βάσει των όσων έδειξε ο Κωνσταντίν Παπάζοφ στο time out που κάλεσε και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Την μπάλα από πλάγια ο Λαμόν Τζόουνς. Φάουλ από τον Χαριτόπουλο και το χειρότερο δυνατό σενάριο. Τελικά η μπάλα στον Τσεκόφσκι. Η απειρία του Χαριτόπουλου εκεί κοστίζει στον Άρη. Τον έβαλε πλάτη κάτω από το καλάθι. Είναι δύσκολο να το κόψει μετά. Τσεκόφσκι, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Academic σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Όχι τόσο στο πρώτο. Ο Ηλιαζούρος έχει σηκώσει ήδη τον Μάικ Βίλκινσον για να περάσει θέση του Χαριτόπουλου. Άστοχη βολή από τον Τσεκόφσκι και παραλίγο να χαθεί το rebound εκεί από τους παίκτες του Άρη. 84-86, 4 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα ακόμη. Και το κλέψουμε από τον Λαμόν Τζόουνς. Κλέβει όμως και ο Χαριτόπουλος για τον Άρη και το φάουλ πάνω στον Πάντιους από τον Βλαντένοφ. Καλό κλέψουμε. Δεν είναι το Χαριτόπουλο που ερχόταν ο παίκτης Ακαδέμιας και κάνει το λάθος. Το φάουλ καθαρό του Βλαντένοφ πάνω στον Νικολάη Πάντιους, ο οποίος σουτάρει μέχρι στιγμής 2 στις 6 βολές. Σε ένα παιχνίδι το οποίο βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού εδώ και αρκετή ώρα. Πάντως ευστοχή και στις δύο βολές. Ισοφαρίζει σε 86-86 και δίνει τη θέση του στον Αντώνιο Σμαγόπουλο. Σύμφωνα με το πλάνο του Ηλία Ζούρου και με όσα άκουσε ο Βασίλης Βλαχόπουλος, για να παίξει την καλή άμυνα πάνω στον Brian Smith σε αυτή την επίθεση. Ήδη μάλιστα ο Νικολάη Πάντως βρίσκεται στη θέση για να περάσει αλλαγή και επιθετικό φάουλ από τον Βλαντένοφ. Εν μέσω διαμαρτυριών των Βουλγάρων, ένα replay θα ήταν χρήσιμο στην προκειμένη περίπτωση. Είναι μάλιστα το 5ο του Μλαντένοφ. Είδαμε εκεί το screen πάνω στον Κάσιλ. Για να ακούσουμε και τον Νίκο Καραγιώργη. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι κάθε φορά που υπάρχει ένα σφύριγμα για το οποίο διαμαρτύρονται οι Βούλγαροι, ο Κωνσταντίν Παπάζοφ κοιτάει στις πρώτες σειρές της κερκίδας των επισήμων που βρίσκονται οι παράγοντες της βουλγαρικής ομάδας. Είδαμε και τον απολογισμό του Μπόικο Μλαντένοφ. Η επίθεση είναι για τον Άρη, αλλά γίνεται το λάθος από τον Κάσλ. Τέτοια ώρα τα πράγματα
κάπως. Και βέβαια ο Σάιμον πήγε για το κάρφωμα, εκεί ο Μάικ Γουίλκινσον θα κάνει το πέμπτο φάουλ, θα αποχωρήσει και αυτός από τον αγώνα. Ο Άρης πληρώνει τα λάθη του, έχει φτάσει στα 14 μέχρι στιγμής. Είναι ζώνη, δεν υπάρχει πίεση και βλέπουμε ότι οι παίκτες του Άρη χάνουν την μπάλα. Δεν εξήγητο αυτό, δεν χρειάζεται βιασύνη. Υπάρχει πολύ ώρα ακόμη το παιχνίδι, είναι ισοπαλία. Κακώς γίνονται αυτά τα λάθη. David Simon, ο οποίος ευστοχεί από την γραμμή των ελευθέρων βολών. Έχει 4 σωτών μέχρι στιγμής. Κάνει τη δεύτερη όμως. 86-87 η μπάλα είναι για τον Άρη. 3,5 λεπτά ακόμη. Και πλέον οι κίτρινοι χρειάζονται οπωσδήποτε λύσεις απέναντι στη ζώνη του Παπάζοφ. Για να πάρουν και το ψυχολογικό πλεονέκτημα, να περάσουν μπροστά στο σκορ. 3 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα ακόμη για τη λήξη. Κάσελ. Για τον Πάντιους. Στακ. Μπρουερ. Θα κάνει τον πάσμο και θα αφήσει την μπάλα στο καλά των Βουλγάρων. 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Κέρδισαν την μπάλα σωστά, υπήρξε σωστή κυκλοφορία και πήγε και το καλά. Μπρουερ που φτάνει στους 27 σε ένα φανταστικό βράδυ. Του Αμερικανού μέχρι σημαντική αυτή άμυνα. Στόικοφ, σουτάρει για 3. Στο Στεφάνι η μπάλα και βέβαια πλέον στα χέρια του Ντερέλ Κάσιλ, ο Άρης, ο οποίος μπορεί σιγά σιγά να εδραιώσει μια διαφορά. Αν εξακολουθεί να βρίσκει λύση απέναντι στη ζώνη της Academic. Θέλει υπομονή τώρα και για δίποτο και για φάουλ. Κάσιλ για τον Στακ από τα 4 μέτρα. Μέσα ο αρχηγός. Στα 2,5 λεπτά πριν από τη λήξη, 90-87 μπροστά ο Άρης. Για να ακούσουμε και τον Νίκο Καραγιώργη. Ο Κωνσταντίν Παπάζοφ αμέσως μετά την επίδειξη του καλαθιού από τον Ράιαν Στακ πήγε... Νίκο, συγγνώμη, αλλά υπάρχει το επιθετικό φάουλ από τον Τσερκόφσκι, είναι καθαρό. Απέναντι στον Δημήτρη Χαριτόπουλο, πήρε το αίμα του πίσω. Ο νεαρός φόρουαρντ του Άρη. Ο Τσερκόφσκι, ο οποίος φτάνει στα 5 φάουλ και φεύγει από τον αγώνα με 7 πόντους και 3 rebound. Ξαναείδαμε τη φάση. Νίκο. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Παπάζοφ έφτασε τρέχοντας μέσα στη γραμματέα ζητώντας time out και έβαλε τις φωνές επειδή του δώσανε καιρό στο time out, δηλαδή πριν ξεκινήσει η επίθεση της Γαρικής ομάδας. Και από ό,τι το βλέπω ακόμη και τώρα εξακολουθεί να διαμαρτύρεται για τον ίδιο λόγο. Μπρουερ. Παίρνει το σκρίν από τον Στακ. Σηκώνονται για 3 ώρα, είναι Στακ. Εδώ ευστοχίσει όμως. Χρειαζόταν τώρα το τρίποδο του σουτ. Τώρα ήθελε πάλι να πάει μέσα να κερδίσει φάουλ, δίποτο καλάθι και περισσότερη κυκλοφορία της μπάλας. Χαριτόπουλος με αντίβαλο τον Βίξ. Το μαρκάρισμα είναι εδώ και μπαλά. Το στόχο από τον Στακ πάνω στον Κέρεν Βίξ. Ο Άρης προσπαθεί να τρέξει, δεν τα καταφέρει. Δεν τα καταφέρει καθόλου ούτως ή άλλως σε όλο το παιχνίδι. Τώρα δεν χρειάζεται να τρέξει. Από τη στιγμή που απομένουν 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα ακόμη. 90-87 μπροστά η ομάδα του Ηλία Ζούρου. Μπρουερ. Πήρε το χώρο που χρειαζόταν και εκτελεί. 92-87 ο Κόρι Μπρουερ. Καλύτερη κυκλοφορία και... Κάνει το καλύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα του Άρη. Έχει φτάσει στους 29 πόντους με 13-13 βολές. 8-11 τρίποτα και 0-3 τρίποτα. Time out από τον Κωνσταντίν Παπάζοφ. Τώρα το παίρνει. Time out και για εμάς, διαφημίσεις σε λίγο και πάλι μαζί. Το Κανελόπουλο, το καλύτερο σε... Αυτοί είναι οι φίλοι του Άρη, οι οποίοι έχουν σηκωθεί, καθώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία του αγώνα, 1 λεπτό 24 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Άρης προηγείται με 5-92-87, ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Σε καμία περίπτωση φάουλ και να μην δεχτείτε επίσης του 3 πόντων είπε χαρακτηριστικά στους παίκτες του Ηλία Ζούρος και έδωσε οδηγίες έτσι ώστε να μαρκάρουν τον Στόικοφ και το Brewer BB δείξει γιατί προσπίδεται συνέχεια. Έχουμε φάουλ του Χαριτόπουλου πάνω στον Brian Smith, το οποίο δίνει ο Ταουρίνιο. Δεν χρειαζόταν εκεί αυτό το φάουλ από τον Δημήτρη Χαριτόπουλο. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές στον Αμερικανό.
Ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Η Academic αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με τους τέσσερις Αμερικανούς και τον Stoikov. Και φυσικά αυτό που θέλει ο Βούλγαρος τεχνικός είναι και από τους πέντε παίκτες να απειλούν και να μπορούν να σκοράρουν. Αυτό που θα πρέπει να φέρουμε είναι νωρίτερα, ενώ Σμίδευσε εκεί στην πρώτη βολή, ότι ο Παπάζοφ έφτασε βάζοντας στη γραμματεία ζώνας time out, έβαλε τις φωνές του ανθρώπου της γραμματείας, μάλιστα προκάλεσε την οργή ορισμένων από αυτών, οι οποίοι τους ζήτησαν το λόγο. Γνωστός για το υψηλό ταπεραμένο του ο Βούλγαρος coach. 2 στους 2 από τον Σμιθ, 92-89, 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Λέων. Ρούερ. Μπάλα είναι στα χέρια του. Στακ. Σηκώνεται και πάλι για 3. Άστοχος όμως αρχηγός του Άρη. Σε τρίποντο σούτ και σε πολύ γρήγορη επίθεση. Κακός. Στόικοφ θα εκβιάσει το φάουλ, θα πετάξει την μπάλα και βέβαια η κατοχή είναι για τον Άρη. Να εδώ τον Στόικοφ προσπάθησε να εκμεύσει το φάουλ για να ξαναδούμε. Λάθος επιλογή ήταν. Ο Κόρε Μπρούερ στήθηκε στο δικό του άξονα. Είχε αρκετό χρόνο και ήταν λάθος επιλογή νομίζω του Στόικοφ. Το σούτ βέβαια ήταν καλό για τον Άρη. Πολύ καλό, καθώς πλέον απομένουν 53 δευτερόλεπτα. Πάντιους με αντίπαλο τον Wicks. Τώρα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε μέσα να πάρει φάουλ. Ο Κάσελ αναζητά τον Μπρούερ και πηγαίνει μπάλα στα χέρια του Αμερικανού. Σηκώνεται για 3. Και θα είναι εύστοχος ο Corey Brewer. 95-89 στα 39 δευτερόλεπτα. Νομίζω αυτό το καλάθι. Πολύς μπορεί να τελειώνει και τον αγώνα. Έχουν και το παιχνίδι. Jones θα στοχίσει μπροστά στον Ryan Stack. Η μπάλα στα χέρια του Terrell Castle. Ο οποίος θα πάρει και το φάουλ από τον Wicks. Ο Άρης δείχνει αγκαλιά με τη νίκη. 23 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. 95-89. Πέμπτο φάουλ για τον Kenyon Wicks. Καλή εμφάνισή του ωστόσο. Με 11 πόντους. Και γίνεται απίστευτο τρίποντο στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου πίσω από την σέντρα. Βλέπουμε εδώ για τα φάουλ, Wicks, Τσεκόφσκι και Μλαντένοφ έχουν αποβληθεί για την Academic, η Galaxy, Wilkinson για τον Άρη. Πολύ μικρή σημασία πλέον αυτά τα νούμερα, 23 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο Άρης βρίσκεται στο σύν 6 και ο Terrell Castle έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Μέσα η πρώτη. Ίσως ο Άρης εδώ να θέλει και κάποια διαφορά για ίσως παίξει ρόλο για τα παιχνίδια τα μεταξύ τους. Καθώς Άρης Academic και Μπρί βρίσκονται στην πρώτη θέση του πρώτου ομίλου μέχρι στιγμής, μέχρι την σημερινή αγωνιστική. 97-89, ο Άρης, ο οποίος φτάνει στο συν 8. Και τώρα ο Jones. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι προφανώς θα πάνε για μία επίθεση και να φύγουν ηττημένοι με τη μικρότερη δυνατή διαφορά από το Αλεξάνδριο. Κακό το σουτ, ο Jones ξαναπαίρνει το rebound και εκτελεί 97-91. Το παιχνίδι ολοκληρώνονται με αυτό το σκορ 97-91 με τον Άρη. Να πετυχαίνει μια δύσκολη νίκη, αλλά έστω και έτσι να φτάνει στις 4, σε 5 αγώνες στο Live Cup, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Corey Brewer με 32 πόντους. Νομίζω ότι παρακολουθήσαμε όλοι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να ήταν τόσο καλό σε ποιότητα, με μεγάλο σκορ. Εκείνο που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι δεν υπήρχε πολύς κόσμος στο γήπεδο για να δει ένα τόσο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Το Άρης εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο, συνήλθε στη συνέχεια και νομίζω το δίδυμο του Κάστρο με τον Πρόερ νομίζω ότι έδωσε τις λύσεις και τη νίκη στον Άρη. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Προεστό. Σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Από όλους όσοι εργάστηκαν για τη μετάδοση, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ.